Άγιος Νικόλας ο Νέος. Και απέναντι το ηρώων των εκτελεσθέντων από τους αντάρτες, 10 στρατιώτες που εκτελέστηκαν από τους αντάρτες. Αυτό λοιπόν είναι ομαδικός τάφος των στρατιωτών και εδώ έχουμε τα φρούρια πολεμίστες του ελληνοελληνικού πόλεμου. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ένα λοχαγό, ένα λοχιά 19 και ένα 1, 2, 3, 4 και 5 στρατιώτες. Σε έχει τα ονόματα. Λέτας Ιωάννης, Πελέκης, Αποστόλου, Αλέξης, Κρικέλης, Νικόλαος. Αυτό σαν το Κρίκελο απάντη, Σιπήρου, Κόλιας. Σαν Αρβανίτης, Χριστάκης, Αναγνώστης. 24 Ιουλίου 1946, με ρήμνη 26ου τάγματος Εθνοφρουράς. Έξοδο 1948. Το ηρώο αυτό βρίσκεται 200 μέτρα πρώτου Αχιένα που βγαίνουμε για την Ανάβρα και που δεξιά μας είναι τα αρχαία μιας αρχαίας πόλης, που είναι τα ερείπια μάλλον μιας αρχαίας πόλης. Από το μνημείο απλώνεται όλος ο Θεσσαλικός κάμπος. Λοιπόν, τα αρχαία, τα ερείπια μιας αρχαίας πόλης και μπροστά μας απλώνεται όλος αυτός ο κάμπος, περιβαλλόμενος γύρω-γύρω από βουνά και γύρω. Το νερό που έρχεται το φθινόπωρο και δεν μπορεί η κάμερα να αποδώσει το πραγματικό χρώμα αυτού του ωραίου κάμπου που είχε μέχρι εκεί και που δεν πρόλαβα να το αποδώσω. Λοιπόν, ο κάμπος απλώνεται με όλη του μεγαλοπρέπεια. Και έχει 4-5 χωριά. Αετόλογο, Ρινιά, Σοφό.
δεξιά μεριά συνορεύει με τη Βλασιά, την παρανή κατακτήματα. Βέβαια έχουμε φθινοπορεινό χρώμα εδώ. Δεν αποφύγουμε καλά την ωραία, τον ωραίο αυτό κάπου που ήταν. Πάει το φωλιά από το βουνό, λες. Ναι. Έτσι λένε. Ναι. Δηλαδή επειδή έχει τα φτερά του που έχει τις πλαγιές σαν ανοιγμένα φτερά. Ναι. Και το μεσαίο είναι το κλεισάκι εκεί πέρα, πώς το λένε. Η ανάληψη είναι αυτό, ε. Ναι. Μάλιστα. Έχει πολλά τέτοια εξοπλίσια. Πάλι Αγία Τριάδα, αλλά δεν έχει λειτουργεί. Εδώ έχει, λειτουργεί. Α, λειτουργεί εδώ στον Άγιο Νικόλα. Ναι. Ο Άγιος Νικόλας τον ανοίγουν, δηλαδή είναι... Πάει παπάς, απάνω του κόσμου. Α, έχει πάει παπάς. Της αναλήψεως, ναι. Μάλιστα. Για να πάμε. Σήμερα λοιπόν, 19 Οκτωβρίου, ήλθα και στον Αετόλοφο, ένα μικρό χωριό που δεν το υπολογίζεις καθόλου. Όμως, μπροστά μου είδα να απλώνεται μια ολόκληρη ιστορία. Αφού είδα πανάρχες εκκλησίες, ξοκλήσια, αρχαιολογικό υλικό, δέντρα πολλών αιώνων, ηλικίας πολλών αιώνων, την απόφαση να ενδιαφερθώ για τον χώρο αυτό. Ο Αετόλοφος βρίσκεται στην αγκαλιά τριών λόφων. Το όνομά του το πήρε, όπως λένε, από τα υψώματα τα τρία που μοιάζουν σαν αετός. Άλλοι λένε ότι το όνομα το πήρε από τις αετοφωλιές που είχε ο Αετόλοφος. Μάλλον επικρατέστερο πρέπει να είναι αυτό. Το χωριό εδώ που βρίσκεται στα ριζά των τριών λόφων δεν φαίνεται να είναι βέβαια το πραγματικό, γιατί το παλαιότερο το όνομα ήταν Δέσσενα. Δέσσενα λοιπόν το παλιό του όνομα και Τσιφλίκι του μεγάλου αυτού ληστή και τρομερού διώκτη των χριστιανών, των Αγιάδων, του Αλή Πασά, του Τεπελελή. Αυτός που είχε απλώσει τα πλοκάμια του και ως τη Μακεδονία, δεν μπορούσε να μην είχε και εδώ ένα ωραίο τσιφλίκι. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η απερατοσύνη του κάμπου που απλώνεται μπροστά μας, ήταν τσιφλίκι δικό του. Ποιος θα τον λογάρει, ποιος θα τον εμπόδιζε κανένας, αφού και οι πλήδες ακόμα, στο άκουσμά τους τρομοκρατιώτες, θα τα παρατάγανε.
διάφορες πονηρίες, με διάφορους τρόπους πονηρούς και δολοπλοκίες. Έπαιρνε και αυτονόν τα κτήματα. Έτσι έκανε και αυτό το τσιφλίκι δικό του ο πονηρός αυτός πασάς της Ηπείρου. Βέβαια, πολλές ευκαιρίες του είχαν δοθεί για να αποκτάει τσιφλίκια από τον Σουλτάνο. Μέσα σε τόσες χιλιάδες άλλα τσιφλίκια, από την Ήπειρο, Πελοπόννησο και μέχρι τη Μακεδονία, είχε και τούτο εδώ. Αλλά η ιστορία δεν είναι εδώ μόνο ότι ήταν τσιφλίκι του Αλή Πασά, αλλά το χωριό προϋπήρχε. Ήταν μια μεγάλη πολύγνη που αποτελείται από πολλές χιλιάδες κόσμο, από ό,τι φαίνεται από τα τοπονύμια και από τα υλικά που βρίσκουν στους γύρω λόφους και και στον κάμπο μέσα. Κατάσπαρτος ο κάμπος από εκκλησίες γκρεμισμένες, που όπως φαίνεται δεν είχαν αποφύγει την οργή των Τούρκων και άλλων ακόμα που θα πέρασαν εδώ, Φράγκων ίσως. Αλλά εκτός από τον κάμπο που βρίσκονται υλικά οικοδομών, κεραμίδια, πέτρες, τούβλα, τσούπια. Έχουν και εδώ και στα υψώματα κατάσπαρτα εκκλησίες γκρεμισμένες, καθώς επίσης βρίσκουν οικοδομικά υλικά. Όταν τα λέμε οικοδομικά υλικά, εννοούμε τούβλα, πέτρες, κεραμίδια, τσούπια, οικιακής χρήσεως εργαλεία. Απόδειξη ότι αυτοί οι λόφοι εδώ, ο κάμπος γύρω από το χωριό, όχι βέβαια όλοι, και όλος ετούτος εδώ ο χώρος, ήταν γεμάτος από σπίτια. Φαίνεται ότι ήταν και θρησκευτικό κέντρο, γιατί από τις πολλές εκκλησίες που βρίσκονται, άλλες γκρεμισμένες και άλλες σε καλή κατάσταση, και από τη Μητρόπολη, που δεν φαίνεται να διαφέρει καθόλου από τη Μητρόπολη των Ιωαννίνων, φαίνεται ότι θα υπήρχε αρχιεπίσκοπος εδώ. Κάποιος πόλεμος, κάποια αρρώστια, φαίνεται ότι ερήμωσε τον χώρο αυτόν. Ερήμωσε λοιπόν ο χώρος, τα σπίτια γκρεμίστηκαν με το πέρασμα του χρόνου ή τα εγκρέμισαν άλλοι για να τα λαιλατήσουν. Σημερινού χωριού, ο οποίος βέβαια τώρα είναι πλάσιος από ό,τι ήταν, γιατί από το 1900 ήρθανε και πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμιλία, οι πρόσφυγες από το χώρο του Λαουκλίου. Λαουκλίωτες λοιπόν παρμένει και εδώ σε αυτόν τον απόμερο χώρο, που όπως είναι τώρα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι εδώ σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα σε αυτά τα βουνά και μέσα σε αυτό το κάμπο, βρίσκονται πρόσφυγες. Το χωριό αναφερέθηκε
από το βορειδό του μέρους που βρίσκονται οι λόφοι και δεν έχει θέα, από δύση, από νότο, από ανατολή και βορειοανατολικά έχει έναν ωραίο κάμπο όπως τον βλέπουμε, χωρίς κανένα εμπόδιο να τον θαυμάζουμε και να τον απολαμβάνουμε αφιψηλού. Όμως η εποχή είναι τέτοια που δεν μπορεί να μας δώσει όλο το μεγαλείο ο κάμπος αυτός. Δεν μπορεί να μας αποδώσει όλο το μεγαλείο γιατί καταφνιά έχει αρχίσει αλλού να συννεφιάζει, αλλού να ψυχαλίζει και δεν μας αποδίδει όλο το φόντο το πραγματικό των χρωμάτων και των σχημάτων που έχει αυτός ο έφορος κάμπος, που είναι γύρω-γύρω με βουνά και στη μέση και ανάμεσά του έχει λοφοτίδες. Εδώ σε αυτό το χώρο, σε αυτό το ύψωμα που ονομάζεται και Καλιακούδα, άλλο τοπονύμιο, είναι και μεταλλεία. Έχει και μεταλλεία νικελίου. Στο πίσω μέρος αυτού του υψώματος. Ενώ τώρα εδώ οι μπουλντόζες στο σημείο αυτό, ακριβώς στον Αρχένα, που πάμε στο δημόσιο και πάει για την Αγιά, ανοίγουν χωματερή για να θάβουν μέσα τα προϊόντα που πρέπει. Καθαρά τώρα πώς περιβάλλεται αυτός ο ωραίος κάμπος. Στο σημείο αυτό δε, που είναι αυτές οι λεύκες, ήταν η τεχνητή λίμνη που είχε φτιάξει ο Βελή Πασάς, ο γιος του Βελή Πασάς, για να του θυμίσει τα Γιάννενα. Είχε φτιάξει μία τεχνητή λίμνη, κόψει τα νερά, τα είχε κλείσει το κάτω μέρος και είχε φτιάξει μία τεχνική λίμνη περίπου τα 100 στρέμματα και μέσα αυτής είχε φτιάξει και την κούλια του, ένα νησί και εκεί γλέταγε και εκεί ψάρευε, κάνε οτιδήποτε άλλο, έχοντας την αίσθηση ότι βρισκόταν στη λίμνη των Ιωαννίνων. Το χωριό από το δυτικό μέρος έχει το χωριό την Ανάβρα με το άλλο το χωριό για Γαρακάρι. Νότια έχει το Πρινιά και το Ποταμιά και προς το βόρειο μέρος είναι η Αγιά, κέντρο διοικήσεως της περιφερίας. Άλλοτε ήταν όμως σε τούτο εδώ το κέντρο. Εδώ λοιπόν ήταν το κέντρο με το θρησκευτικό και εμπορικό μέρος που μάζευε όλη τη γύρω περιφέρεια. Και είπαμε ή κάποια πολεμική καταστροφή κατάστρεψε όλον αυτόν τον χώρο ή κάποια μεγάλη αρρώστια όπως γράφουν τα χαρτιά. Εγώ δεν είμαι στη θέση να το εξακριβώσω,
Το μόνο που ξέρω ότι αυτά τα δύο είναι αιτία που μπορεί να έχει καταστραφεί το χωριό. Γιατί λέει και η παράδοση ότι εκεί μέσα υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Γιάννη του Προδρόμου, το οποίο κατάστρεψαν οι Τούρκοι. Οι καλόγεροι έφυγαν και πήγανε στα ορεινά σε ένα άλλο χωριό. Λέγεται η πόλη. Εκεί λοιπόν λέει η παράδοση ότι κατέφυγαν οι καλόγεροι του μοναστηριού που ήταν εδώ. Για να δούμε τώρα και πώς ήταν στην αρχική του θέση το χωριό. Πώς ήταν η λίμνη, πώς ήταν οι εκκλησίες. Εδώ ένας δρόμος. Σπίτι λιθόχτιστο με τα κεραμίδια του ακριβώς όπως ήταν στην παλιά εποχή. Πολλά σπίτια παλιά σωζόνται. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ παλιό σπίτι λιθόχτιστο. Με τα κεραμίδια του, που όπως φαίνεται του έχουν φτιάξει νέο χτίσμα, ίσως είχε γκρεμιστεί ή το έχουν σοφαντήσει κατά κάποιο τρόπο για να το συντηρήσουν. Με την περιποιημένη αυλή του, με τα λουλούδια του τα Δημητριάτικα και με την νοικοκυρά του την Παστρικιά, που φαίνεται ότι είναι καλή νοικοκυρά. Γιατί είναι ένα ρεματάκι εδώ και φαίνεται να κάνει ζημιά όταν βρέχει. Πάλι παμπάλαιο, σπίτι γι' αυτό. Το φουγάρο του, τζάκι. Πραγματικό αγροτικό σπίτι. Έχουν σοφαντήσει βέβαια και δεν φαίνεται ότι είναι λιθόκτιστο, αλλά το πίσω μέρος φαίνεται ότι είναι λιθόκτιστο. Η αυλή του έχει γκρεμιστεί. Και εδώ είναι σε όλη τη μεγαλοπρέπεια όπως ήταν στην αρχική του θέση, αλλά μόνο που έχουν γκρεμίσει τη μάτρα, γιατί τώρα δεν υπάρχει ούτε φόβος ούτε τρόμος για να φοβόνται οι άνθρωποι να έχουν ψηλές μάντρες και μεγάλες συμπαριές. Πώς χρονώνει το σπίτι, το θυμάσαι εσύ, κύριε? Το 902. Για ποιο σπίτι σου λέω, ξέρεις? Παλιό. Και εκείνο Πόπιση. Ναι. Και εκείνο Πόπιση. Μάλιστα. Το 12. Το 12. Έπεσε το 12 ή το φτιάξατε? Ας είσαστε πώς, από την Ανατολική Ρωμιλία? Α, είσαστε από τον Ταουκλή, ε. Ταουκλιώτες. Α, τότε φτιάχτηκε. Όλα, ήταν Σταύλος. Μάλιστα. Α, ωραία. Λοιπόν, αυτά τα σπίτια είναι από το 1900, τα δικά σας είναι από το 1912 τόσο. Ναι. 212, τα άλλα είναι πιο παλιά, έτσι? Όχι, τα παλιά, τα ντόπια. Τα ντόπια λέω, τα παλαιότερα. Όταν ήρθατε εσείς δεν βρήκατε ανθρώπους εδώ? Ήταν κράτος, ήταν σαν καλυβάκια. Καλυβάκια, ε. Τα ξαράγια, όσα μπάκι τα φτιάσαν τέτοια. Μεγάλα. Γιατί έπαιρνε. Αυτό εδώ πέρα τι είναι, ποιο ήταν απέναντι? Αυτό το πολύ παλιό εδώ. Είναι του Τελή Πασχάλη. Ναι, τελείωσε η οικογένεια αυτή. Α. Και έμεινε τώρα για πέσιο.
Ήταν αυτό, ήταν μεγαλοκτηματία. Ήταν 18 στρέμματα μπαξέ είχε. Εδώ τριγύρω από αυτό το σπίτι. Καλά, 18 στρέμματα δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ, αλλά λεπτά χιλιάδες. Πολλά είναι 18 στρέμματα, τι είναι. Πολλά είναι, δεν είναι. Δεν είναι πολλά, είναι τι λένε, ότι δεν είναι πολλά. Τότε τι λες ότι... Αυτός είναι, αυτό το σπίτι είναι αρχοντόσπιτο, ρε παιδί μου. Καλά, τώρα για την εποχή του. Για την εποχή του, δεν λέμε για τώρα. Είναι παλιό αυτό. Πολύ παλιό αυτό, ρε. Πέθανε και άλλος τώρα, πέθανε και αυτός, τώρα θα μείνει κάποιον να μην είναι γινότητα ή... Θα κάτσε και αυτό, θα κάτσε. Αλλά πόσα χρονών είναι δεν ξέρουμε όμως, έτσι. Όταν ήρθατε εσείς εδώ αυτό ήταν, έτσι. Βέβαια, έτσι ήταν. Όχι εμείς, οι πατεράδες μας. Ναι, καλά, οι πατεράδες σας. Και εσείς τι, το 22 γεννηθήκατε, πότε γεννηθήκατε, το 25. Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε. Αυτό εδώ απέναντι. Πάτσα. Ναι. Ήταν περίπτερο. Περίπτερο ήτανε. Είχε τσιγάρα, κάλτσες. Όλα τα είχε. Έμπορα ήταν, ε. Δικό σας ήτανε. Όχι, ξένο, από την τριά που κάνει εκεί. Αχα. Εδώ, κάτι κρύβει. Ο τελευταίος που το είχε ήταν ο Ντέλη Πασχάλης. Ποιος ήταν αυτός, 18 στρέμματα μπαξέ λέει. Μυστητή μου κύριε. Τι πλούσιος ήταν με 18 στρέμματα μπαξέ. Κάτι άλλο θέλει να πει ο γέρος. Το σπίτι με καλή δουλειά φτιαγμένο. Με πλούσια τεχνική. Με μαστοριά. Άλλο είναι τούτο το άλλο. Κάτω το δρόμο. Και εσύ αν το δαοκλείσαι, αν το δαοκλείσαι και εσύ. Ωραίο χτίσιμο, πολύ παλιό το φουγάρο, ε! Τι είναι, πάψε, πάψε! Και αλλοιωθεί καθόλου από το παλιό, όπως ήταν. Δεν μου λες εσύ τώρα από πού κατάγεσαι, από τους πρόσφυγες κατάγεσαι που ήρθανε. Ή από τους ντόπιους. Θα το δαουκλεί. Ναι. Μάλιστα. Δεν μιλάς. Αυτό εδώ από κάτω από εσάς, αυτό που τούτο εδώ από κάτω, τι νος είναι. Ήτανε παλιά, ξέρεις. Πέρα αυτό το σχολείο. Όλο αυτό, από εδώ μέχρι το σχολείο. Πώς την έλεγα τώρα, να μου το έχει. Του Φωτιάδη ήτανε, λέει. Φωτιάδη, ναι. Τούτο μεγαλοκτηματία. Ήταν διόρροφο αυτό. Έχει πολλά δωμάτια μέσα. Ήταν διόρροφο, ε. Ναι. Και το κρεμίσα και φτιάξαν το σχολείο. Και αυτά ήταν οι αποθήκες εδώ από πίσω, έτσι. Εδώ λοιπόν. Σχολείο, πέρα.
Ένα άλλο πάλι. Εδώ. Παλιό μαγαζί κι αυτό. Θα βρισκόμαστε σε ένα άλλο πάλι παλιό. Η εκκλησία Παναγίου Θεοδόρου. Έτσι ήταν η αρχική τους, έτσι. Και μετά βάλανε προσθήκη από κάτω, οι άλλοι βάλανε προσθήκες με τσιμεντοκολόνες ή με τούβλα ή με οτιδήποτε άλλο. Χωρίς κολόνες, είναι με ξύλα που βγαίνουν από μέσα από τη σκεπή, με την μπαγλαντή φτιαγμένο, με καλαμωτή από μέσα η μπαγλαντή. Τώρα και αυτοί σε λίγο καιρό θα βάλουν δύο κολόνες να το στηρίξουν. Λοιπόν είναι η εκκλησία, παλιά εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Βέβαια κλειστά δεν μπορώ να μπω μέσα να δω αν υπάρχει καμιά ημερομηνία γραμμένη πουθενά. Και τις πλάκες το προάβλιο το λιθόστρωτο που διαθέτει φαίνεται ότι είναι πολύ παλιά. Και αυτή. Αυτή βρίσκεται ακριβώς στους πρόποδες του Αετόλοφου, του υψώματος που έχει πάρει το χωριό το όνομα. Κάτι πράξεις, κάτι μαντρούτιχοι, ερυπωμένα, τι κρύβουνε πίσω από εκεί δεν μπορεί να καταλάβει κανένα. Πρέπει να σκάψουμε γύρω-γύρω την εκκλησία, από κάτω, να δούμε τα θεμέλια της που είναι χτισμένη αυτή η εκκλησία, απάνω σε τι. Ένα κυπαρίσι για αυτό παλιό, μας δείχνει τα χρόνια της εκκλησίας. Πολύ ψηλό και χοντρό. Αν δεν έχει κοπεί η κορφή του καμιά φορά από τον αέρα. Δείγμα ότι και η εκκλησία είναι πολύ παλιά. Και δεν υπάρχει περίπτωση να είναι χτισμένη επάνω σε κάποια άλλα θεμέλια. Που οπωσδήποτε πρέπει να έχει χτιστεί αργότερα. Κύριε, τι έχεις ακούσει? Τίποτα, είναι παλιά, τι λένε? Είναι πολύ παλιά. Μέχρι πόσο χρονών? Δεν ξέρω καθόλου πόσο. Δεν ξέρεις περίπου. Μέσα έχεις μπει μέσα? Ναι. Έχει τοιχογραφίες δηλαδή? Ναι, και έχει, αλλά χαλάσαν. Είναι χαλασμένες. Είναι από κάτι είναι. Τα αρχαία αυτά, όπως ήταν δάμπτυ. Ναι, απάνω στο ντουβάρι ζωγραφισμένο. Είναι μαύρα, μουτζουρωμένα είναι? Έχει λίγα, λίγα έχει. Λίγα έχουν απομείνει και αυτά μουτζουρωμένα? Ναι, όχι, είναι και λίγα καθαρά. Έχει ελάχιστα, όσα έχουν καθαρίσει δηλαδή. Ήρθε καμιά υπηρεσία, τα καθάρισε τίποτα? Ήρθε στο κάτω, εδώ πέρα δεν ήρθε. Α, εδώ δεν ήρθε. Κατά αρχαιολόγια αυτού, στην Παναγία ήρθε. Στην Παναγία. Ναι, στην Παναγία. Μάλιστα. Αλλά, για εδώ λοιπόν για Άγιο Θεοδόρη είναι αυτή, ε? Ναι, Άγιος Θεοδόρος. Άγιο Θεοδόρη. Ναι, δύο. Αλλά για πόσα χρόνια εκκλησία είναι δεν έχεις ακούσει καμιά παλιά φορά? Παλιά που έλεγε επιχειρός μου λέει, τα παλιά τα χρόνια λέει φανερώνονταν ο Άγιος ο Πάτσος του Κυπαρίσι, λέει, του ναι. Δύο χρόνια πολλά. Ναι. Του παππού ήταν αμέσως άσπρα, λέει, και του μύδης του Κυπαρίσι το Πάτσο. Έτσι και έλεγε ο παππούς σου. Ο πεθερός που του το έλεγε ο παππούς του. Ναι, όχι και αυτός ο ίδιος το ίδιο. Α, και ο ίδιος. Το ίδιο, ναι. Πολύ παλιά είναι η εκκλησία. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο χτίστηκε η εκκλησία λοιπόν, με το θαύμα αυτό.
Ότι φερόταν ο Άγιος Αμπάς, δηλαδή το Κυπαρίσι προϋπήρχε. Δεν ξέρω. Βέβαια. Άμα είναι έτσι, πιο παλιό ήταν το παλιό. Εκεί είναι πολύ παλιά η εκκλησία. Ναι. Τώρα... Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Και την έχουν εξαφανίσει, έτσι. Τι ήταν? Μια πλάκα εκεί μέσα. Κάτι έγραφε. Πού καλέ? Να δώσω αυτό στο καμπαναριό, εκείνο το χάος που είναι. Τον εαυτό μου. Αυτοί ξέρουν. Όλοι μας δείχνει λοιπόν ακριβώς πως ήταν το χωριό στην αρχική του μορφή. Βέβαια και αυτά τα οποία αν έχουν χτιστεί με τους πρόσφυγες που ήρθαν, στα πρότυπα των παλαιότερων έχουν χτιστεί. Με το ίδιο σχέδιο, με την ίδια τεχνοτροπία, με την ίδια τεχνική. Το πρόλαβες? Όταν ήμουν πολύ μικρός, όταν ήμουν πολύ μικρός, ναι. Είτε ένα καφενείο εδώ πέρα και την αράζουν τα βραλάκια κάπου κάτω. Πώς το λέγανε αυτό? Το καφενείο. Το καφετζί, ναι, όχι. Το καφενείο δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία που είχε και αυτός που το είχε. Α, ναι, κάποιος Αθανάσιος Δελής. Δελής. Ναι, κάποιος Αθανάσιος Δελής, να πω. Ναι. Δελής. Το είχε λοιπόν αυτό το καφενείο, ναι. Κάποιος Αθανάσιος Δελής το είχε. Και αυτή ήταν η διασύνη. Δηλαδή εδώ πέρα ήταν, επειδή ήταν και εκκλησία κοντά, ήταν πιάτσα. Οπωσδήποτε ήταν. Έχει κάνει άνθρωπο όλες τις δείχνει εδώ μέσα. Από πού είστε εσείς? Αθήνα. Με λοιπόν συνέχεια μας δείχνει ακριβώς τη δομή πώς ήταν το χωριό. Πώς ήταν το χωριό. Ναι. Πίσω από αυτό το βουνό είναι η Καλιακούδα, έτσι. Yeah. Άλλο το επωνύμιο υπάρχει με πουλί. Yeah. Δηλαδή άλλο αετός. Έτσι, αετός. Άλλο υπάρχει. Αγετρία άλλο. Όχι, με πουλί ή με ζώο να έχει ονομασία. Ξέρεις κανένα άλλο. Πουλί. Ή με πουλί ή με ζώο να έχει ονομασία, ας πούμε. Άρα, μήπως είσαι τίποτα τα άψκε. Λιφτά κρυμμένα. Έλα, τα μοιράσουμε. Για λέγε. Αετός. Αετός, εντάξει, το πάμε. Αετό, ποιο λέτε αετό? Το βουνό αυτό, ολόκληρο. Αυτό το βουνό, το λόγο. Τι από εκεί που είναι η Άγια Ανάληψη και η Άγια Τριάδα. Η Άγια Ανάληψη είναι εδώ. Έχει και το εκκλησάκι εκεί. Ναι, η Άγια Ανάληψη. Έχει και η Άγια Τριάδα παραπάνω, ε. Καλά, είναι κάτι. Είναι εκεί που είναι το... Το μεγαλύτερο εξώμιο που είναι η κεραία πάνω. Εκεί που είναι η κεραία. Αλλά έχει ρήπια, ε. Εκεί ήταν παλιά. Εκεί έχει πηγάδι. Έχει και πηγάδι με νερό. Το θυμάσαι εσύ καθόλου το πηγάδι με το νερό? Είχε νερό μέσα? Άκουγες που λένε, ε. Εσύ είσαι ντόπιος ή προέρχεσαι από τους πρόσφυγες? Ντόπιος είναι εδώ. Ντόπιος από εδώ. Καραγκούνης, ε. Άμα τρέχει τίποτα να σε βοηθήσουμε. Δεν χρειάζεται βοήθεια, τα θέλω για τον εαυτό μου. Τι, θα βάλω κι άλλους συνεταίρους, να τα μοιράσω. Ναι. Τον Άγιο Σαράντη. Άγιο Σαράντη. Ναι. Έχει Άγιο Σαράντη. Είχανε... Περίμενε. Και του παππούδης εδώ έβαλαν στοίχημα ποιος θα βγει απάν για να μάσει ένα Σαράντη πέτρες και να βγει απάνει άλλο. Ναι. Εγώ βγήκα πάνω. Εκεί απάνω. Βγήκα πάνω εκεί. Στάει 40. Ναι. 40 πέτρες έμασα. Ναι. 38 είχε αυτός. Έχασε. Εγώ έβαλα με τσίπρος μου ρε φινέ. Εσύ μάζεψες 40 πέτρες. Ναι. Και αυτός δεν μπορούσε να πει. Για δύο πέτρες. Για δύο... Α, 38 μάζεψε εκείνο. Ναι. Έπεσε κατά γύρω και του γιατρό εδώ. Α, έπεσε, έχω χαρά. Ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία όμως από σένα, ναι. Ναι. Πολύ μεγάλο. Α, όσοι είχατε αυτό το έθιμο, έτσι. Είχαμε το έθιμο αυτό. Όποιος έτρεχε και... Κι όπανα με ρηφινέ εδώ, είπε να γυρίζει εκεί Κύπρο. Να. Ποιος θα ανέβει πρώτος, να μαζέψει 40 πέτρες. Ναι.
ή θα πάει με 40 πέτρες απάνω και δεν θα του πέσει καμία. 40. Θα τις μάζευε εκεί ή από εδώ θα τις έπαιρνε να τις πάει απάνω. Από μία και μέσα της σοβελής. Α, θα περπατάς και θα παίρνεις από μία. Έτσι. Και να παίρνεις τάκ, έφυγε εκεί και χάια. Α, έτσι λοιπόν. Για τρεις παλούς που θα πάνε. Μάλιστα. Εγώ που εδώ. Ωραίο. Να και κάτι που μάθαμε. Πως εκεί έχει και εκκλησία Αγίοι 40, ε. Ναι. Και παραπάνω είναι η Αγία Τριάδα και παρακάτω η Αγία Ανάληψη. Ναι. Έχει άλλα και άλλα, και άλλα ξοκλήσα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει άλλα. Άγιος Θανάσης είναι από εδώ μεριά, έτσι, πίσω από την Καλιακούδα. Άλλο όνομα με ζώο δεν υπάρχει, αετός είναι αυτό. Ναι, ναι, Καλιακούδα και άλλο με ζώο, τίποτα, κανένα ποτάμι. Δεν έχει. Άντε, για μπορείς και να τρέξεις και να μαζεύεις από μια πέτρα. Έφτασε. Και πρέπει να τη θυμάσαι κιόλας. Πρέπει να τη θυμάσαι. Καταλήγεις ουρός αυτό. Ναι, βέβαια. Ρε, τι ήθελε να γίνει με αυτό, δηλαδή έπρεπε να πάνε οι πέτρες εκεί απάνω φαίνεται για να χτιστεί η εκκλησία. και το κοπάδι τώρα προχωράει. Λέμε για το έθιμο που είχαν για τους Άγιες Σαράντες να τρέχουν να ανεβαίνουν απάνω. Άιντε με πηγαίνετε. Ζήτηση. Ναι. Όπως είχαμε και προχθές οι δυο μας. Σέχασα όμως, μου φύγες. Μου φύγες, σέχασα. Πάω από υπηρεσία. Πας μέχρι και για τη σπίτι. Άψε μια προβατήνη που μόνο πήρα από πάνω στις κούτσες κόσμες. Αυτή είναι έτσι να πάει. Εδώ είναι λοιπόν. Τι άλλο είναι. Τι άλλο είναι που δεν στηρίζεται. Που δεν στηρίζεται με κολόνες. Και στηρίζεται απευθείας από τα λοκάρια που βγαίνουν έξω από τη σκεπή. Με την Μπαγκλαντή σοφαντισμένο. Και από πάνω όλο το ύψωμα. Ένα παλιό. Ένα λοιπόν όλα και αυτό απέναντι. Παλιό είναι, αλλά είναι περιποιημένο με αμοκονίασμα είναι και έχουν βάλει και τις κολόνες για να στηρίζεται εκείνη η προεξοχή. Από ό,τι λένε τούτο εδώ ήτανε του Βελή το κονάκι. Πει να έχει γκρεμιστεί ορισμένο μέρος, το έχουν πάρει, αλλά λένε ότι αυτό ήταν, επιμένουν ότι αυτό ήταν του Βελή το κονάκι. Ήτανε με έναν όροφο απάνω, ψηλό, και με πολλά βέβαια δωμάτια μέσα, για την εξοχή του. Καθώς είχε και το άλλο το φιγκούλια μέσα στη λίμνη του. Όπως και το άλλο το κονάκι του πατέρα του στο νησάκι μέσα δεν είναι πιο μεγάλο, πολύ πιο μικρό είναι από τούτο εδώ που είχε. Άρα πως βγαίνουν τα ξύλα έξω από το ταβάνι και στηρίζουν αυτή τη μαρκίζα. Θα το βλέπουμε εδώ πως βγαίνει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στηρίζεται η μαρκίζα αυτή πάνω από την πόρτα για να προστατεύει την πόρτα από την βροχή
πιάνοντα τα ξύλα, τα δοκάρια από τη σκεπή και κατόπιν με το σύστημα της Μπαγκλαντής τα σοφαντίζανε. Δεν μου λες, σε τούτο εδώ λένε ότι ήταν του Βελί Κονάκη. Όχι. Το πράγμα. Το θυμήθηκα. Για πες μου πώς ήταν έτσι. Ήταν... ε? Ήταν πολύ μεγάλο πτήριο, ήταν δίπατο. Ήτανε δίπατο. Απάνω. Ναι. Και από εδώ που κάτω ήταν οι σκάλες και εδώ απ' έξω όπως είναι η πόρτα του σχολείου αυτή. Ναι. Ήταν σιδηρένια. Σιδηρένια. Σιδηρένια μεγάλη. Και απάνω πάλι όπως ήταν, ήταν πολύ μεγάλο πτήριο. Πολύ μεγάλο. Πολύ... ναι, καλά, σερά ήταν. Ναι. Σερά ήταν. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλο. Και ήταν δίπατο. Δίπατο ήταν δηλαδή. Ναι. Δηλαδή είχε δύο. Ναι, ένα κάτω και ένα πάνω. Ένα όροφος όπως ετούτο εδώ. Ναι. Αυτό λέγεται ένα όροφος. Πρώτος όροφος, δεύτερος ναι. όροφος. Κατάλαβες. Ήταν δηλαδή με έναν όροφο από πάνω. Ήταν ναι. το ισόγειο και άλλο ένα πάτωμα. Ναι, ναι. Από πάνω. Αλλά μεγάλο κύριο. Μεγάλο. Ήταν, το υλικό τι έγινε εκείνο, οι πέτρες αυτά που βγάλανε, πού πήγαν αυτά. Σχεδόν σκορπίζα, τη σπήρει ο κόσμος. Τη σπήρει ο κόσμος και έκτισε σπίτι. Ναι, έκτισε σπίτι. Μάντρες ήταν όλο ασβεστόκτιστο. Ναι. Πολύ λίγη πέτρα εκεί μέσα. Α, πολύ λίγη πέτρα εκεί. Πολύ λίγη πέτρα και όλο ασβεστό και όλο ασβέστη έχει μια, ένα μείγμα διαφορετικό, δεν σκορπούσε. Αχα. Και το πετάξαμε εμείς αυτό. Α, έτσι. Α, ήταν δηλαδή με Μπαγδαντή φτιαγμένο. Δεν ξέρω συγκεκριμένα με τι ήταν, αλλά πάντως ήταν ένα μείγμα που δεν σκορπούσε. Δεν σκορπούσε. Ναι. Ας το θυμήθηκες λοιπόν. Ώστε εκεί ήταν το κονάκι. Ναι, εκεί μέσα στο σχολείο ήταν. Γιατί όμως επιμένουν μερικοί χέρι και λένε τούτο ότι ήταν. Ήταν και τούτο. Ποιος ξέρει. Εδώ όμως εμένα δεν μου φαίνεται γιατί εκεί στη γωνία έχει μια πλάκα αυτό. Εκείνο εκεί ήταν τώρα ναι. σπίτια. Υπήρχαν κάτι μικρά, πώς του λένε, ντάμια που τα λένε. Ντάμια, ναι. Κάνα δυο μέτρα ψηλά. Ναι. Και χαμηλά ήταν. Και μετά εκείνες να φτιάζαν τέτοια σπίτια. Δεν μου λες ένα που πάει εδώ πέρα. Ένα έτσι καναλάκι που πέφτει εκεί σε μια σικιά, νερόμυλος ήταν εκεί από κάτω τίποτα. Ναι, εκεί ήταν νερόμυλος. Α, νερόμυλος, γι' αυτό ναι. πάει αυτό το ναι, καναλάκι. Ναι, αυτό πάει του νερό. Αλλά το σκεπάζει εκείνη η σικιά, ήταν καλά, πολύ, το ναι. το κρεμίσανε, το κρεμίσανε. Ναι. Φέτο του κρεμίσανε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν θυμάμαι πότε ποια εποχή τώρα του καλοκαίρι. Φτιάξαν εκεί τα τσιμέντα αν πρόκειται. Ναι, ναι. Τα τσιμέντα και... για αν κοιτάξει προς τα δω μπορεί να φέρνει τη λαμάρα. Καλά, δεν μου λες εκεί τον Πλάταρο, γιατί τον εγκλειτώσατε ρε παιδιά. Δεν ήταν αμαρτία που τον εθανατώσατε. Γιατί. Αυτά μνημείο της πίσω τόσων εκατονταετιών. Αφού εδώ μας αμπουδούσε, δεν μπορούν να περάσουν. Ένα που φτιάνατε, να χαλάγατε εκεί, να γυρεύατε, να σας δώσαν 500.000 να φτιάνατε παραπέρα. Μα δεν μπορούμε να περάσουμε κάτω εδώ. Ένα φτιάνατε για πλατεία, για πλατεία, από την άλλη μεριά του δρόμου. Σήμερα ήρθαν αυτοκίνητα των 50 τόνων. Ναι, βρε, το ξέρω, το κατάλαβα. Δεν μπορούσαν να περάσουν από πάνω. Το κατάλαβα. Ναι. Μπορούσε όμως, κοίταξε από την αριστερή μεριά. Που ήταν η λίμνη μέσα, ας πούμε. Ναι. Μπορούσατε εκεί να φτιάξετε μια επιχωμάτωση και να πάει να κόψει ευθεία το. Να γλιτώναμε τον Πλάτανο, ρε γάμο. Είναι ιδιόκτητο. Και τι δεν το δίνει. Ιδιόκτητο είναι. Το πληρώνει. Ναι. Άμα... και δεν το δίνει. Και προτίμησε να κοπεί ο Πλάτανος. Εγώ στενοχωρέθηκα. Ωραίο. Για τα πλατάνα. Μα τέτοιο πλάτανο όμως που θα βρεις. Δεν υπολογίζουν τα πλατάνα. Κόψι μου θερονούλα. Ξέρεις να πούμε αυτό είναι έργο της φύσης μνημείο που δεν γίνεται εύκολα να πω. Αυτή καλά, η υπόθεση. Όταν ήρθαν ναι. οι Εγγλέζοι από το Κυπαρίσι προσανατολίστηκαν. Ναι, από το Κυπαρίσι. Από το Κυπαρίσι ήρθαν κάτω. Ναι. Φτάσαν στο Κυπαρίσι, βγάλαν τους χάρτες και ξαναγυρίσαν πίσω και πήραν τον δρόμο κάτω. Ορίστε. Κατέφυγαν ήπιαν και στη Βρύση Νιώρο. Ορίστε. Είδες λοιπόν ότι η έχουν... βρύση από κάτω, ναι. τώρα τη σκυπάσαμε, δεν έχει νερό. Δεν έχει. Και τη σκυπάσαμε. Είχε βρύση από κάτω. Ναι, έχω εγώ κάτι ρηγμένα ξύλα, δηλαδή για φούρνο. Για φούρνο. Καλά, έχει πολλά κεφαλάρια εδώ. Εκεί σε κάτω πάλι από τον Άγιο Νικόλα, ναι. που είναι η βρύση, που έχει μια... πλατάνια. Καλά, έχει εκεί πέρα η βρύση από πάνω μια πλάκα. Ναι. Έτσι να πούμε ανάγλυφα τα γράμματα και έχουν ξύσει και ένα όνομα που υπήρχε, γιατί το ξύσανε. Ποιος ξέρει, αλλά είναι από παλιά αυτό ξυσμένο. Αυτά ήταν παλιά, ναι. αυτά ήταν παλιά. Δεν τον χωνεύανε εκείνο φαίνεται. Δεν τον χωνεύανε εκείνο φαίνεται, ποιος ξέρει. Όχι, ελληνικά είναι γραμμένο. Τι ψάξουμε να βρει. Τι να ψάξουμε να βρει. Είναι ας πούμε, από πού όμως έχει βαλθεί αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Αυτό δεν λέει εκεί, τι λέει εκεί. Αυτό δεν μπορώ να δω. 1900-080 τι λέει εκεί.
Αυτό τώρα κάνας παλιός, ήταν ένας παλιός, το κρατούσε θυμητικό πουνί. Ναι. Δε μέσα από αυτούς τις τάιχνες, ήταν αλλά πέθανε. Πέθανε μπαρμπάστη. Κρατούσε θυμητικό αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν, τούτο δεν ήταν του Βελί το... Αυτό ήταν λοιπόν ενώ αλουνού. Δεν ήταν τίποτα. Αυτά γίνανε μετά. Του Βελί το κονάκι ήταν μέσα εκεί στο σχολείο, όπως είπανε κι άλλοι. Βέβαια. Και ο Φωτιάδης αυτό. Ναι. Το αγόρασε ο Φωτιάδης. Ναι, τότε ψάξα να βρεθώ. Όχι, του πήρε αυτός εκεί μέσα. Εδώ το ασβέστο. Ναι. Ωραίο. Θα ήταν πιο ψηλά και θα έχει και αυλόπορτα μεγάλη τούτο, έτσι. Εδώ, εδώ η είσοδος. Ναι, ναι. Θα είχε μεγάλη αυλόπορτα. Ναι, αλλά την ανοίξει. Έφυγε και για να περνάνε τα μηχανήματα μέσα, βέβαια, γκρεμίστηκε η πόρτα. Ωραίο αγροτόσπιτο ήταν αυτό. Με όλα τους βοηθητικούς χώρους. Ακόμα είχε και την κρεβάτα μπροστά. Εκεί είχε την κρεβάτα, ωραία. Σαν να είναι υπηρώτικο σχέδιο. Ε? Όπως είναι τα πυρώτικα. Οι πυρώτες το είχαν. Mm. Ε? Το είχαν. Οι πυρώτες. Βρε πως το κατάλαβα. Ίδια η τεχνική η πυρώτικα είναι. Ίδια. Όπως έχουν κρεβάτες και αυτοί. Θα σας πάρω άμα θες, σας παίρνω. Δεν μου λες, οι πυρώτες το είχε φτιάξει αυτό. Θα το λέω εγώ. Πυρώτικο. Φαίνεται καθαρό, παιδί μου. Ολοκάθαρο φαίνεται η τεχνική, η πυρώτικα φαίνεται. Μπράβο. Τι. Το έχει ο πατέρας σου. Ο πατέρας του είχε. Ο πατέρας σου το 12. Το 12 το έπιαξε ή το είχε ο παππούς σου. Όχι, το 12. Παλιό εδώ μέσα και του χάλασε. Και έφτιαξε αυτό το 12. Η Βουλγαρία ήρθανε. Α, ήρθατε από τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Έκανα να γουράει τρέιδο. Αλλά οι πυρώτες το φτιάξανε. Μάλιστα. Φαίνεται καθαρά η Μπαγδαντή, που είναι η μαρκίζα σοφαντισμένη. Τι κάνεις? Καλά. Καλά είσαι. Καλά. Τι κάτω από, τι είναι αυτό? Τα παλιά σπίτια παίρνουμε. Α. Τα παλιά τα σπίτια τα βγάζουμε φωτογραφία. Τα σπίτια, τα παλιά σπίτια. Τι να σου πω για τα παλιά. Τα παλιά τα σπίτια ήταν μια φορά, σαν παλιό κελουκί. Μπότα να άνοιγα με το καταπίδι. Το έχω και κανένα ξύλο. Τώρα όμως κοίταξε τι γίνεται. Δεν μπορούν να την ανοίξουν τώρα. Και τότε μπορούν. Δεν μου λες, μήπως θυμάσαι ποιοι τεχνίτες ερχόντουσαν και χτίζαν τα σπίτια εδώ, από πού ερχόντουσαν οι τεχνίτες, οι χτιστάδες. Οι χτιστάδες. Οι χτιστάδες, οι χτιστάδες. Οι χτίστες, αυτοί που χτίζαν τα σπίτια. Α, έφυγα. Από πού ερχόντουσαν. Από πού. Ναι. Από πού ερχόντουσαν αυτοί οι τεχνίτες και φτιάχναν τα σπίτια. Αυτοί έρχονταν από πάνω από την Ήπειρο, Καστοριά, Μαστόλ. Α, ερχόντουσαν. Ναι. Και από την Καστοριά ερχόντουσαν και από την Ήπειρο ερχόντουσαν Μαστόρι. Ναι. Ε. Εδώ δεν είχε το πύλιο, δεν εδώ κοντά. Δεν είχαν ακόμα. Τώρα έχουν οι τεχνίτες. Α, τώρα έχει τεχνίτες. Τώρα έρχονταν ξένοι. Ερχόντουσαν ξένοι. Ξένοι. Δεν είχε από εδώ, από την Αγιά, δεν είχε. Όχι, δεν είχε για τότε ακόμα. Α, δεν είχε. Ύστερα ξεκίνησαν από μια από εκείνη. Στάθηκε σπόρος. Α, ωραία. Και βγήκαν και από εδώ. Βγήκανε τα. Ναι. Μάλιστα.
Δηλαδή οι πυρώτες και οι Καστοριανοί ερχόντουσαν εδώ και χτίζανε. Θυμάσαι εσύ κανέναν? Έναν Παναγιώτη του μάμα, αλλά στο υπήρχε του πώς. Δεν θυμάσαι. Αυτοί ερχόντουσαν συνεργείο. Ναι. Αυτός είχε 5-6-10 άτομα ερχόταν, έτσι. Ναι, ναι. Και τι έπαιρνε, στάρι, καλαμπόκι, τι έπαιρνε? Όχι, τότε ήταν παράδες. Α, υπήρχαν παράδες. Ναι, παράδες. Τότε έπαιρναν και καλαμπόκι, έπαιρναν και. Μάλιστα. Και στάρια. Και στάρια και καλαμπόκια. Ναι. Α, έτσι λοιπόν. Ώστε δεν ερχόντουσαν εδώ πιλιορίτες, χτιστάδες, ναι. Δεν είχε. Όχι. Το πύλιο. Οι πυρώτες πηγαίναν και εκεί και χτιζάνε. Πυρώτες. Οι πυρώτες και έρχονταν και αυτοί που έβγαζαν ξύλα πάλι. Ναι. Δεν είχαν τότε οι μαστόροι εδώ, δεν ήταν κουρδέλες τότε. Δεν είπε. Ναι. Ερχόντουσαν και οι ξυλάδες, αυτοί με τις έγκες, τις μεγάλες, τις φριώνες. Ναι. Έβγαζαν και ριστέ. Μάλιστα. Πιάναν τις σκεπές. Ναι. Ξεχωριστή τέχνη αυτή. Άλλη τέχνη. Άλλη τέχνη. Άλλη. Ναι. Μάλιστα. Πέρασαν κόσμος από εδώ. Πολύ σκόνο. Δεν μου λες, έχεις ακούσει αν ήταν εδώ επισκοπή παλιά? Επισκοπή? Ναι, αν είχε επίσκοπο εδώ, Μητροπολίτη. Όχι. Ε? Εδώ δεν είχα επίσκοπο εδώ. Α. Ούτε στην Αγία. Ούτε στην Αγία. Παναγία. Να πάω να πεις αυτή την παλιά. Εσύ έχεις μάθει τίποτα? Άκουσες τίποτα για αυτή την εκκλησία, άκουσες? Τι να άκουσες? Αν είχε κάνει κανένα θαύμα παλιά. Α, από θαύματα δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Δεν άκουσες? Όχι. Δεν άκουσα τέτοια. Δεν άκουσε. Αλλά θα πάω να πεις μια αρχαία εκκλησία. Είναι αρχαία. Πόσο χρόνο λένε ότι είναι? Έχει στο καμπαναριό. Δηλαδή στο καμπαναριό. Έχει ταμπέλα στο καμπαναριό. Έχει. Α, έχει. Με γράμματα σκαλιστικά. Α, έχει. Πώς και θα πας και μέσα να πούμε απ' έξω από την εκκλησία. Ναι, να τη δούμε, ναι. Ωραία. Πάω να πεις παλιά εκκλησία. Κάνει πανηγύρι της Παναγίας ο 15ης, έρχεται κόσμος. Χάλασαν τα πανηγύρια. Δεν έχετε πανηγύρι τώρα το 15ο. Αλλά μικρά πράγματα. Μικρά πράγματα. Όχι τρανά πράγματα. Όπως ήταν. Παλιά πώς το κάνατε παλιά το πανηγύρι? Το παλιό του πανηγύρι το κάνανε, μαζεύονταν από όλα τα χωριά. Από όλα τα χωριά, ναι. Είχαν πάνει εκεί μια βρύστρανή. Ναι. Σε ποιο μέρος, πού ακριβώς ήταν η βρύστρανή, στην πλατεία? Όχι, απάνω από το χωριό. Έξω από το χωριό. Α, έξω από το χωριό. Προς τα πού, από τους Αγίους Θεοδόρους απάνω. Όπως παίρνουμε για τον Αγίου Πρόδρομο. Α, στο μοναστήρι του Αγίου Προδρόμου, προς τα εκεί. Ναι. Α, ωραία. Α, προς τα εκεί. Έξω από το χωριό να πω. Έξω από το χωριό, ναι. Αλλά... Είχε και... πλατάνια εκεί πολλά. Πλατάνια και βρεις νερό. Και, ναι, και τώρα δεν υπάρχουν το... αυτά. Ναι. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα, τα τώρα κόψανε. Δεν υπάρχουν αυτά γιατί βγήκαν αμφισιανά. Α, βγήκαν τα αμφισιανά και τραβήξαν τα νερά. Τραβήξαν τα νερά. Ναι. Τα πλατάνια υπάρχουν? Ούτε πλατάνια, τα κόψαν και τα πλατάνια. Τα κόψαν και τα πλατάνια. Τα κόψαν και αυτό το μεγάλο το πλατάνι που ήταν εδώ. Θα κόψουν και τα υπόλοιπα και τέλειωσε η ιστορία. Τι να κάνουμε. Μπροστά στο κερδοσκόπο Ερμή όλα γίνονται. Ποιο? Στον κερδοσκόπο Ερμή. Ποιος είναι ο Ερμής, ξέρει? Ο Θεός του εμπορίου ήταν. Θεός του εμπορίου. Ναι. Α, υπάρχει και Θεός του εμπορίου. Ο Ερμής δεν ήταν. Α, δεν θυμάμαι. Στο λέω εγώ να το σκέφτε. Μικρός εγώ, δε. Να τα πάνες μεγαλύτερο, θα θυμάμαι. Καλά, καλά. Εγώ είμαι μικρός, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Η δουλειά σου τι ήταν, κτηνοτρόφος? Εγώ. Γεωργός. Γεωργός ήμαν. Ύστερα από εκεί, κατήτσα κλητήρα στην κοινότητα στα Ιτωλόφου. Α, ήσουνα και κλειδί, ναι. Ήσουνα και δημόσιος κήρυκα. Ναι. Έκανες και το επάγγελμα του δημοσίου κήρυκα. Ναι. Μπορείς να μας πεις. Μπορείς να μας πεις ένα γεγονός που ανήγγειλε στον κόσμο που να του κάνει εντύπωση, έτσι, ένα καλό, ένα γεγονός, μεγάλο, έτσι. Ναι, στην Ινα Πούμη ο πρόεδρος και έλεγα μέσα στο χωριό, καθαρίστε τους δρόμους. Ωραία, καλά. Ας διστώσει τα ντβάρια. Ναι. Πιάστε εκείνα, πιάστε εκείνα. Μάλιστα. Οι Ιταλοί, οι Γερμανοί σε βάλανε να πεις τίποτα? Από Ιταλοί και από Γερμανοί είδαν πολλά καλά. Σε βάλανε να φωνάξεις τίποτα, λέω. Όχι, δεν έβαλαν αυτοί τίποτα. Δεν έβαλαν. Τότε δεν ήμουν ακόμα. Α, δεν ήσουν. Από το 50 και ύστερα. Από το 51 ναι. Και ύστερα. Από Ιταλία έφαγε ξύλο πολύ. Έφαγες και ξύλο από τους Ιταλούς. Από Γερμανοί και από αυτοί κάτι έγινε. Έφαγες και από αυτοί. Πούλα τα καλά. Άντεχες τότε το ξύλο. Ναι. Πέρασα δύο και πολιτεία. Ναι. Δεν μου λες τότε από το. Από τότε που ήσουν, ας πούμε, δημόσιος κήρυκας, έτσι, ντελάλης που λέμε, έτσι.
μήπως ανήγγειλε στον κόσμο καμιά φορά κανένα γεγονός, έτσι, θυμάσαι κανένα γεγονός που να σε βάλανε να φωνάξεις? Μονάχα να πούμε όταν ήταν να βγάλουμε, σαν τώρα τις 28 Οκτωβρίου, ναι, να βγάλουμε σημαίες, ναι, να βγάλουμε το ένα τ' άλλο να, ναι, πούμε, αυτά με έστειλαν. Άλλο τίποτα, ναι, δεν θυμάμαι. Βέβαια το 50 και εδώ, ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Μάλιστα. Και πώς ονομάζεσαι? Α, δεν σε δίνω το όνομα. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, ως δημόσιος κήρυκας, λοιπόν, θυμάσαι αυτά που φώναζες. Ναι. Να σβεστώνουνε. Ναι, καθαριότητα. Καθαριότητα, ναι. Κανένας μεγάλος ήρθε καμιά φορά εδώ που έπρεπε να φωνάξεις για να μαζευτεί ο κόσμος? Α, έρχονταν ο Πλουμάκης. Ωραία, τι έλεγες? Έρχονταν ο Μάρκες, μας έλεγε τι λήπτης έχουμε, τι έφτιανα. Ωραία, εσύ όταν ήθελες να φωνάξεις τον κόσμο, έβγαινες και έλεγες, ναι, έρχεται, θα έρθει ο Νομάρχης. Θα βγει το όξο, θα έρθει ο Νομάρχης. Έτσι έλεγες. Ναι. Με το στο, είχες κανένα κουδούνι, χτύπαγες, τίποτα? Όχι, δεν χτύπωσα τίποτα. Τίποτα. Ούτε την νικέ. Ούτε τίποτα. 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 Α, να είσαι καλά, εντάξει. Καλά. Άντε, εντάξει. Να πας στην εκκλησία τώρα. Ναι, πάω. Από το 50 μέχρι πότε ήσουν τελάλης κήρυκας? Μέχρι το 77. Μέχρι το 77. Από τότε δεν βγήκε άλλος? Όχι. Ήταν, ναι, τα, ναι, μεγάφωνα. Ναι, ναι, τώρα έχει μεγάφωνα. Τα μεγάφωνα. Εντάξει. Και στην παλαιά εκκλησία, στην Παναγία. Ένα κυπαρίσι πολύ μεγάλο στην ηλικία, αυτό φαίνεται από τον όγκο που διαθέτει, το ύψος και το χόντρος, τη διάμετρο που έχει ο κορμός του. Λοιπόν, που μας ενημερώνει για το Κοδωνοστάσιο, που λέει τούτο το Κοδωνοστάσιο ανή. Τι γράφει και δεν μπορώ να τα βγάλω. Πιτροπεύοντος του Κυρίου Σιράκη Χατζηνίκου. Α, έτσι λοιπόν. Από το Χατζηνίκου έγινε τούτο εδώ. Το 1882 Μάρτιο μήνα στις 24 το Μαρτίου, παραμονή της Παναγίας. Επόμενο λοιπόν είναι να έχει γίνει το Κοδωνοστάσιο τούτο τότε. Αυτή τη στιγμή είχαν φύγει οι Τούρκοι και με την πρώτη ευκαιρία οι Χριστιανοί έφτιαξαν το Κοδωνοστάσιο. Μέχρι τότε απαγορεύαν οι Τούρκοι να υπάρχει Κοδωνοστάσιο σε ελληνικές εκκλησίες. Αλλά και πώς άφησαν και τις εκκλησίες αυτές, φαίνεται τις άφησαν γιατί ήταν στην δικαιοδοσία του ανεξίθρησκου αυτού Αλίπασα, ο οποίος δεν τον ενδιέφερε και τόσο για τα θρησκευτικά καθήκοντα, όσο τον ενδιέφερε για το εμπόριο να μαζεύει λεφτά. Έτσι λοιπόν εξηγείται ότι το 1882, 24 Μαρτίου, ο Χατζηνίκος, ο μεγαλοκτηματίας, έφτιαξε αυτό το Κοδωνοστάσιο. Από την εσωτερική πλευρά της εκκλησίας, το Κοδωνοστάσιο αυτό, δηλαδή κανένα έργο τέχνης. Ένα πράγμα είναι χοντροφτιαγμένο,
φτάνει να έμπαινε η ταμπέλα του Χατζηνίκου εκεί πέρα. Για να δείξει λοιπόν ένα έργο, σύμφωνα λοιπόν με τα θρησκευτικά του καθήκοντα, ποιος ήξερε πως σκεπτόταν ο άνθρωπος αυτός τότε, να έφτιαξε αυτό το κοδωναστάσιο. Το κοδωναστάσιο, να μπούμε στο διάδρομο για την εκκλησία, βλέπουμε στο αριστερό μας μέρος αυτό το κυπαρίσι, με όλη τούτη μεγαλοπρέπεια να ορθώνεται και να έχει ζωγραφισμένο τον χρόνο απάνω του, τις εκατονταετίες τις οποίες έχει πιτευθεί σε αυτόν τον χώρο. Και πίσω από το ιερό της εκκλησίας. Ένα είναι. Κανονικά πρέπει να είναι τρία όπως παντού. Αλλά τα άλλα δύο φαίνεται ότι χάλασαν. Τα πήρε ο αέρας, τα κόψανε. Πολλά υπάρχουν. Και έμεινε μόνο το ένα. Τα τρία κυπαρίσια που πρέπει συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα. Πατήριο και Άγιος Πνεύμας. Αλλά είναι πολύ μικρά αυτά καινούρια. Και αυτό τώρα συμβολίζει ένας είναι ο Θεός, ένας είναι ο Κύριος. Και θαυμαστά τα έργα του. Έχουμε αυτή την παλιά εκκλησία που έχει χτιστεί πριν 700 τόσα χρόνια. Στα θεμέλια κάποιας άλλης εκκλησίας του 1752 1272 μάλλον, το 1272 έχει χτιστεί, μου είπε ένας παπάς, ο ιερέας από τους Ιδρώμηλους, μου είπε ότι αυτή η εκκλησία έχει χτιστεί το 1272, δηλαδή είναι 700 τόσο χρονών. Παναγία Ιθεοτόκος. Κάτι γράφει εκεί τώρα. Βασιλική Μονόκλητος Βυζαντινή. Φαίνεται λοιπόν εδώ ένα ξύλο που έχει εκεί είναι. Πολύ παλιό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως ήταν εκεί η πόρτα παλιά. Με τα σιδερένια καρφιά. Τα χειροποίητα τα καρφιά που κάρφωναν τότε. Υλικά παρμένα από άλλο τόπο, από άλλο χώρο. Εδώ, όπως βλέπω, μία κολόνα αρχαία. Μία αρχαία κολόνα εδώ, που είναι από καθαρό μάρμαρο και δεν αποκλείεται να είναι από πεντελικό μάρμαρο, που να έχει μεταφερθεί από κάποιο άλλο αρχαίο κτίριο, οικοδόμημα, θες από την Αθήνα, θες από το Βόλο, θες από τις αρχαίες Παγασές, να έχει μεταφερθεί αυτό το μάρμαρο. Φαίνεται να είναι και δωρικού ρυθμού, γιατί ο αιωνικός είναι πιο λεπτός. Και άλλο εκεί μια κεφαλή. Πολύ υλικό είναι μεταφερμένο από αλλού. Και έχει χτιστεί η εκκλησία.
ίσως οι παλαιότεροι. Να είναι σε θεμέλια κάποιας άλλης εκκλησίας, να είναι σε θεμέλια κάποιου αλλού κτίσματος ή παλαιοχριστιανικής εκκλησίας ή κάποιου αρχαίου άλλου οικοδομήματος. Γιατί αυτό γίνεται. Μοναστήρια, εκκλησίες, παλιές, όλα είναι απάνω σε αρχαία κτίσματα χτισμένα. Κάτω το πλακόστρωτο της αυλής, εδώ μας δείχνει κάτι, το υπόβαθρο. Και ποιος ξέρει και μέσα τι υλικό άλλο μπορεί να υπάρχει. Ευτυχώς όμως που δεν τη σοφαντήσανε αυτή την εκκλησία ή επίτροπη. Το ευτύχημα είναι αυτό, που δεν τη σοφαντήσανε και την έχουμε ατόφια μπροστά μας. Ωραία εκκλησία. Και εδώ ο μαντρότυχος αυτός, ο περίβολος, γύρω-γύρω. Βέβαια, τώρα έχουν ρίξει τσιμέντο απάνω, μπορεί να ήταν πιο ψηλός ή να είχε σαμαράκι από πάνω. Τα ξύλα για τη σόμπα. Η τελινική. Σκεπής. Ξύλα δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Όπως ήταν είναι. Γέλα. Στα παράθυρα. Τα κουφώματα. Και τα ζωνάρια με ξύλα γύρω γύρω. Τα θεμέλια μας δείχνει άλλο υλικό. Ή προϋπήρχε και χτίστηκε από εκεί και πάνω με αυτή την τεχνική. Ή τα μετέφεραν από κάπου αλλού. Και τα έβαλαν για υπόβαθρο. Και εσωτερικά θα έχει κολόνες, δεν μπορεί. Εδώ η κλίση. Θα το πλακώσω το για να φεύγουν τα νερά. Μας μαρτυρούν όπου από κάπου αλλού έχει έρθει αυτό το υλικό. Και ίδιες τέτοιες έχει και ο Μόλος στο Βόλο, στην παραλία του Βόλου, έχω διακρίνει μια πλάκα τέτοια, με τέτοιες υποδοχές. Λες να είναι από τα αρχαία. Τις αρχαίες παγασές, μυστήριο πράγμα. Γιατί τότε κουβαλάγανε υλικό. Αλλά η καταστροφή έγινε μετά το 1850, τότε έγινε η καταστροφή στις αρχαίες παγασές. Κουβαλάγανε υλικά και χτίζανε στο Βόλο τα σπίτια, τα μαγαζάκια, τις εκκλησίες. Δεν μπορεί να είναι πιο παλιά τούτα. Φτιαγμένο με επιμέλεια, με ωραία τέχνη. Εδώ τα ξύλα που στηρίζουν τη σκευή είναι πολύ παλιά. Και ακόμα αντέχουν, παιδί μου. Από τι ξύλο να ήταν άραγε. Ποιο ξύλο είναι αυτό που αντέχει τόσο πολύ. Αυτό είναι μυστικό του ποιλίου.
Τα ταξίλα από εκεί θα έχουμε τα χρόνια. Και εδώ βλέπουμε στο ιερό από πίσω. Μα διαφέρει το υπόβαθρο. Εδώ έχουμε λοιπόν. Εκεί λοιπόν έχουμε υλικό από άλλη περιφέρεια, από άλλο οικοδόμημα ή από ένα άλλο παλαιότερο και έχει χτιστεί η εκκλησία πάνω σε αυτό το παλαιότερο. Άλλη τεχνική η μία που έχει, άλλη τεχνική η άλλη. Στο κάτω μέρος προχωράει ωραία μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα αλλάζει η γραμμή. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλλωνών δουλειά να τα ανακαλύψουμε. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ απλώς του το λέω. Είναι το πηγάδι που ρίχνουν μέσα το νερό από την κολύμβηση. Τους φωταγωγούς. Που αυτό δεν το έχουν προσέξει καθόλου. Μπορεί από εκεί να τους μπουνε μέσα. Και εδώ λοιπόν απλώνεται όλη η ομορφιά του χτισήματος και της τεχνικής. Πως έχουν στηρίξει τα κεραμίδια πίσω τις πλάκες του ιερό και το υπόβαθρο που είναι με άλλη τεχνική φτιαγμένο του ιερού και από πάνω πως είναι τοποθετημένες οι πλάκες για κεραμίδια. Πιάτα δεν βλέπω εδώ. Καθαρά ότι το ιερό είναι χτισμένο πάνω σε κάτι άλλα θεμέλια. Κουβάλια πετάχθηκε μέσα από αυτή την τρύπα. Άσπρη, λευκή. Μεσαίο ιερό. Εδώ πάλι να δούμε την τεχνική πως είναι οι πλάκες τοποθετημένες. Και το κυπαρίσι μας στο μνημείο της φύσης που πρέπει να το μετρήσω να δω πόσο περίμετρο έχει ο κορμός. Μεταξύ ιερού και βρύσης είναι ο μαντρότυχος που χωρίζει τον περίβολο της εκκλησίας. Ακριβώς πίσω από το ιερό είναι και αυτή η βρύση. Τρέχει άφθορο νεράκι από τα έγκατα της γης. Γάργαρο καθαρότατο νερό. Εδώ ήταν κεφαλάρι, εδώ ήταν λοιπόν αυτό. Ποιος ξέρει, ήταν πολύ νερό, θα έβγαζε άλλοτε περισσότερο από ό,τι βγάζει και τώρα βγάζει πολύ. Που μπορεί να πει πολλοί κόσμος νερό. Ακριβώς πίσω από το ιερό το χωρίζει η μάντρα του περίβολου της εκκλησίας. Ένας δρόμος μικρός πάει στα χωράφια.
και είναι η βρύση αυτή. Μονοπάτι μας δείχνει ότι είναι μια ροζέτα, μας δείχνει ότι είναι χαλί. Μετρήσουμε τώρα το σκοινί να δούμε πόσα μέτρα είναι. Το σκοινί είναι η περίμετρος του Κυπαρισιού. Πέντε και μισό βήματα δικά μου είναι γύρω-γύρω. Ο περίγυρος του Κυπαρισιού είναι 5,5 βήματα δικά μου. Αυτό λοιπόν είναι. Δηλαδή το Κυπαρίσι έχει 5 μέτρα περίγυρο. Γύρω-γύρω το μέτρησα, 5,5 μέτρα δικά μου και το ύψος του είναι σαν τα πανύψηλα Κυπαρίσια. Που δεν μπορώ να το υπολογίσω, να το πω με ακρίβεια. Πάντως είναι πολύ ψηλό και πολύ χοντρό. Λοιπόν, ήταν διαμορφωμένος ο χώρος εδώ τριγύρω με τα πέτρινα σπίτια, τα λιθόκτιστα, τα σπρισμένα, τα νοικοκυρεμένα για να ποτίζουν τα λουλούδια. Και φεύγουμε τώρα από το χώρο της εκκλησίας. Βλέπουμε και τα κεραμίδια πως είναι φτιαγμένα, που πού θα βρούνε τώρα τεχνίτες άμα θέλουν να φτιάξουν τα κεραμίδια. Και υποχρεωτικά θα τα κάνουν με μπετό, τη σκεπή. Κάνει κρύο, ε! Έχετε κρύο εσύ εδώ το χειμώνα, έτσι. Τζάκι έχεις ή σόμπα? Σόμπα, καλύτερα η σόμπα, γιατί το τζάκι είναι και ανθυγινό λίγο. Έχει γραφικότητα, αλλά έχει έγκλη το τζάκι, αλλά είναι και ανθυγινό όμως, ε! Βέβαια, δεν έχει συνέχεια την ίδια θερμοκρασία. Αυτή τη βρυσούλα, τι λένε οι παλιοί, τι λέγανε για αυτή? Ναι. Οι παλιοί τι λένε για αυτή τη βρύση, ξέρεις, άκουσες τίποτα? Πήρανε νερό από εδώ, έτσι. Και οι προσκυνητές που ερχόντουσαν, όταν γινόταν πανηγύρι, όταν γινόταν η εκκλησία, ο κόσμος που μαζευόταν, από εκεί έπινε νερό. Οπωσδήποτε. Σε αυτή την πηγή που βγάζει συνέχεια νερό, καθαρό νεράκι, εύγεστο που ήπια, νοστιμότατο νερό, τύφλα να έχουν όλα τα υνοπνευματώδη ποτά και τα άλλα. Και από αυτή τη βρύση έπαιρνε και ο κόσμος και έπινε νερό και οι εκκλησιαζόμενοι και αυτοί που ερχόντουσαν στο πανηγύρι, επισκέπτε του πανηγυρίου, ορίστε εδώ είναι, ακριβώς πίσω από το ιερό της εκκλησίας. Ούτε 10 μέτρα απόσταση, μια μάντρα χωρίζει τη βρύση, με ένα μικρό δρόμο. Εδώ είναι. Νεράκι του Θεού, ευλογημένο. Δεν έχει πέσει ακόμα στα χέρια των εμπόρων. Τι θα γινόμαστε. Και ένα ποτήρι εκεί, μια κούπα να πίνουν νερό.
την περαστική. Για το κυπαρίσι μας. Έχει κι άλλο κυπαρίσι. Μεγάλο. Είναι τον Παπαδόπουλο. Ναι. Πες το. Μας έλειψε στα βάρια. Ναι. Ο ίδιος. Ο ίδιος, ναι. Ο, πώς τον είπαμε. Ο κριτήρας, ο Λυκούδης. Ο Λυκούδης. Ο Βασίλης. Ναι. Ναι. Του λόγω καλά γεγονός, ανήκειλες τίποτα, καμιά φορά, όχι, μου λέει αυτά μόνο. Εντάξει. Δεν πειράζει. Και αυτό καλό ήταν, γιατί ήταν δημόσιο κήρυκα. Κατάλαβε. Ήταν τελάλιδε, δεν υπάρχουν στη ζωή τώρα. Ακούστε κύριε, λέει. Ναι. Και τον βρήκαμε τώρα. Ναι. Το τατβάρι σήμερα. Ναι, αυτό ήταν α πούμε. Πανηγυρίζει. Ευαγγελισμό. Δεν μου λε σε τούτη εδώ, σε οτόκο είναι. Δεν είναι το ευαγγελισμό. Η κοίμηση τη. Η κοίμηση είναι. Το 15 Αύγουστο, ε. Ναι. Βέβαια, ρε, πολύ παλιά εκκλησία. Έχεις ακούσει τίποτα για την εκκλησία? Ναι. Τι έχεις ακούσει, για πες μας, σαν καλή χριστιανή που πας τακτικότερα εσύ στην εκκλησία από εμάς. Πάρε πόζα μας. Βγαίνεις τηλεόραση και θα είσαι. Ναι. Πάρε πόζα. Πάρε πόζα. Όχι, θα σου τον άλλο. Θα μας πει, θα μας πει. Ναι. Πάρε πόζα, καλή χριστιανή. Στην Ελλάδα ήταν 7 αρχαίες εκκλησίες. Μάλιστα. Και αυτές οι αρχαίες μέσα στις 7 ήταν και η δικιά μας. Αυτή εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή... ήταν Μητρόπολη αυτή η εκκλησία. Ήταν Μητρόπολη άλλο. Ήταν Μητρόπολη. Ναι. Και τι άλλο, αυτοί οι αρχαιολόγοι που ήρθαν εδώ πέρα και τα έφτιαχναν. Εγώ ξέρεις τι διαπίστωσα εδώ πέρα. Ναι. Εγώ βλέπω ότι άλλη τεχνική και άλλα υλικά είναι στο κάτω μέρος. Ναι. Και άλλη τεχνική και άλλα υλικά στο πάνω μέρος. Μήπως άκουσα αν έχει χτιστεί η εκκλησία σε κάποια άλλα θεμέλια τίποτα ή υπήρχε καμιά άλλη παλαιότερη. Ότι είχα κάνει αγιογραφίες από πάνω από τις άλλες. Ναι. Ναι. Το έχουν διαπιστώσει οι ίδιοι αρχαιολόγοι. Ότι βρέθηκαν και τοιχογραφίες. Έχουν κάψει κάτω και είναι παλιές τοιχογραφίες. Αγιογραφίες παλιές. Παλιές. Και μετά... δηλαδή κάτω από το πάτωμα που πατάγαμε. Όχι, πάνω. Το στρώμα, το πρώτο στρώμα του ντουβαριού και στο δεύτερο βρήκανε άλλες παλαιότερες τοιχογραφίες. Από τα θεμέλια άκουσες τίποτα να πούνε? Όχι. Κάτι βλέπω εγώ εκεί πως είναι διαφορετικά υλικά και διαφορετικό χτίσιμο. Ήταν πιο μικρή κτισμένη. Ποιο? Ήταν πιο μικρή κτισμένη. Α, ήταν πιο μικρή. Πιο μεγάλη ήταν και έγινε πιο μικρή. Πώς είναι πιο έξω. Για τα θεμέλια είναι πιο έξω. Τέλος πάντων. Αυτό είναι αλωνώνε τώρα. Πάντως από έξω είδα εγώ μια κολόνα ρε παιδιά του δωρικού ρυθμού κάτασπρη ολόλευκη. Από αλλού έχουν μεταφερθεί πάντως υλικά για να χτιστεί αυτή η εκκλησία πως χτίστηκε. Πάντως είναι έργο τέχνης, ωραίο. Είναι βυζαντινού ρυθμού, μονόκλητη βασιλική. Δημοσιογράφος είσαστε τι? Εγώ όχι, ασχολούμαι με την ιστορία της αρχαιολογίας. Όχι αρχαιολόγος, με την ιστορία της αρχαιολογίας. Άλλο είναι. Ακριβώς εκεί που είναι τώρα το κοδωνοστάσιο δίπλα. Αυτός ο αυλόγυρος, προς τον δρόμο. Και έρχεται μέχρι ταξίδι, μέχρι δρόμο. Μάλιστα. Μέχρι εκεί ήταν. Μάλιστα. Ναι, ωραία. Είχε σκάλες και είχε εκεί ναι. Το τβάρι για να το... Βέβαια, το σχολείο πώς ήταν χτισμένο, έτσι απλά δηλαδή... Απλά. Είχε σχολείο εδώ εκεί. Μία αίθουσα είναι. Μία αίθουσα, αλλά την εποχή εκείνη δεν είναι... Πόσα παιδιά πήγαινατε τότε, θυμάσαι? 80 παιδιά ανάλογα. Πήγαινατε. 100 πήγαμε όταν ήρθαμε από το χωριό. Και 100 είχε φτάσει λοιπόν το σχολείο. Και σήμερα το σχολείο έχει 18 παιδιά, πόσα έχει. Μάλιστα. Παμπάλια, μπλατάνια και λεύκες περιβάλλουν το χώρο. Μαρίτα, είναι τσάκαλους, καλούδα. Να το κουπέλι με κατέβαση κάτω. Yeah.
Αυτό εδώ πέρα είναι όλο αρχαιολογία το χωριό. Καθίστε, μιλάτε. Λοιπόν, δεν μου λες αυτό καφενείο, ήταν παλιά, μαγαζί, τι ήτανε. Καφενείο. Ε? Καφενείο. Για πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι. Πολλά χρόνια, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τώρα, ε. Είναι μέσα στο κέντρο εδώ πέρα. Βέβαια. Έχει ένα καφενείο, είναι τούτο. Ένα άλλο είναι από πίσω και άλλο ένα πάλι στην άλλη γωνία εκεί πέρα. Ναι. Δείγμα που. Δείγμα ότι ο πυρήνας, ας πούμε, του χωριού ήταν αυτό το τετράγωνο. Δεν μου λες, με λύση, σε ποια τοποθεσία είναι αυτό, πολύ μακριά αυτό που λέγαμε. Έχει άκρη το αριστερά τον δρόμο. Ναι. Δηλαδή όπως πάμε πριν βρούμε μια σχισμή σαν σπηλιά που είναι, αριστερά μας όπως πάμε τον δρόμο. Αριστερά τον δρόμο άμα πας, τερματίζεται πάνω στο τελευταίο. Πάνω στο τελευταίο, εκεί είναι το Μελίσι. Εκεί λέγεται Μελίσι τοποθεσία. Το πατέρα, το πατέρα, το πατέρα. Ναι, πάρε και το σάρκο. Στην Αρκούδα νησιά. Βάρτον, πάρτον, πώς ήτουσες. Σε πέρσι, ναι, και το σάρκο. Σε πέρσι, ναι, και το σάρκο. Βρισαυρό ψάχνουμε το δισαυρό του, πέει. Τον φόρτωσε στα μπουλάρια και πέει. Τον ξυπνήσατε τον άνθρωπο. Έτρωγε. Αυτός ήταν ο Μακάλης. Μακάλης ήταν. Καφέ Παντοπολείο είχε, αλλά ταμπέλα δεν έχει τώρα. Ναι. Α, ήταν παλικάρι. Και τον λέγανε. Κουκουκυρές, καθαρές. Οι γυναίκες όλες. Όποιες έχω δει όλες ασπρίζουνε μέχρι τώρα. Τα ντουβάρια, τις αυλές. Μπαίνοντας στο χωριό από τη βορειοανατολική μεριά συναντούμε ένα πολύ μεγάλο πλάτανο που οπωσδήποτε μου φαίνεται θα σπάσει το ρεκόρ αυτός από όλους τους άλλους που έχουμε μαγνητοσκοπήσει. Πολύ μεγάλος πλάτανος αυτός και πολλών εκατοντάδων χρόνων. Να το μετρήσουμε τι περίμετρο έχει. Πόσα μέτρα με το σκηνί και η περίμετρος του είναι 12 βήματα δικά μου στο πιο αδύνατο σημείο. Προς τα κάτω πρέπει να προσθέσουμε ακόμα 2 βήματα. Είναι ένας από τους χοντρότερους πλατάνους που έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα. Αλλά από ό,τι βλέπω θα τον εφάει και αυτόν η μαρμάκα.
Βλέπω να τον ετοιμάζουν για απεγάλων στην κάτω μεριά, στα μισά του χωριού, που ήταν άλλοτε η τεχνική λίμνη του Βελί. Το κόψανε και είναι κάτω, τώρα πάμε να το μαγνητοσκοπήσουμε κι αυτόν. Μνημεία της φύσης, φίλε μου. Η φύση κάνει εκατοντάδες χρόνια να το φτιάξει και οι άνθρωποι σε μηδέν χρόνο το εξαφανίζουν με τα μέσα που διαθέτουν σήμερα. Yeah. Το πλατάνι, πόσο κόσμο δεν έχει σώσει από τη ζέστη, πόσοι άνθρωποι δεν έχουν κάτσει από κάτω και έχουν ξεκουραστεί και έχουν δροσιστεί. Ποιος ξέρει άλλο αν είχε και νερά πολλά εδώ για να είναι ο πλάτανος. Έτσι αφήνουμε τον πλάτανο με την παρέα του την άλλη και προχωράμε για το χωρί. Περιβάλλουν τα παλιά σπίτια. Το χωριό είναι βουτυγμένο μέσα στο πράσινο. Άλλο παλιά σπίτια. Αλλά είναι στην αρχική του μορφή και άλλα είναι σοφαντισμένα και ασπρισμένα. Και άλλα είναι απλώς λιθόκτιστα, όπως ήταν στην αρχική τους μορφή. Βέβαια. Εδώ έχουμε άλλο σπίτι ατόπιο. Με τη Μαρικίζα, που εξέχουν τα σπίτια, τα ξύλα από τη σκεπή και είναι σοφαντισμένοι Μπαγδαντί και άλλα βέβαια που φαίνονται πιο μοντέρνα, έχουν βάλει δύο τσιμεντένιες κολόνες και το έχουν συγκρατήσει, αλλά χάνει όμως την έγκλη του το οικοδόμημα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Δάλας. Ναι. Τι λες. Δάλας. Κάτω στο Αίγιο, στην Πελοπόννησο έχει δάλα και στο Αγρίνιο. Ναι. Ο Αντρέας ο Δάλας είναι ζωγράφος. Δάλας. Δάλας. Ναι. Δάλας, δέλτα.
Δεν μου λες, έχεις μάθει πόσο χρόνο είναι αυτή η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλας. Έχεις ακούσει καμιά φορά. Γράφει, γράφει απόξη. Δεν είδα να γράφει. Δεν μου λες, το πλατάνι κεραυνός το έχει χτυπήσει. Όχι, σάπησε. Σάπησε η κεραυνός, γιατί φαίνεται σαν κεραυνοβολημένο φαίνεται. Δεν είδα να γράφει πουθενά, είδες να γράφει. Σία, ε. Αγίου Νικολάου. Δεν ξέρεις πότε την έχουν χτίσει αυτή, δεν άκουσες καμιά φορά. Πάντως εσύ 80 χρόνων είσαι, έτσι την θυμάσαι. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Είναι μια πόρτα, βέβαια. Την έχουν κλείσει για ασφάλεια, φαίνεται. Να μην έχει πολλές πόρτες. Έχει αυτή πολύ παλιά εκκλησία, φαίνεται. Τώρα πότε τη χτίσαν. Πρέπει να κάτσω αρκετό καιρό να απασχοληθώ και πράγμα που δεν συμφέρει. Ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόλαος εδώ πάνω. Αυτή είναι λοιπόν η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, μία από τις πολλές κατάσπαρτες που είναι η περιφέρεια από εκκλησιάκια, εξοκλήσια και εκκλησίες. Και εδώ λοιπόν το πλατάνι σαν κεραυνοβολημένο φαίνεται. Εδώ είναι λοιπόν τα μάτια που βγάζουν νερό. Από τι άλλο. Η Άγια Ανάληψη, η Άγια Τριάδα πάνω στην κορφή. Μόνο σε αυτό το Άγιο Σαράντα, μόνο σε αυτό το ύψωμα έχει κάπου 5-6 εξοκλήσια. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη γραφική τοποθεσία, πάνω σε αυτό το ύψωματάκι, εκεί είναι χτισμένος ο Άγιος Νικόλας. Που πίσω έχει και αυτός κεφαλόβρυσα που βγάζουν αρκετό νερό για να πίνει ο κόσμος. Εδώ λοιπόν γάργαρο, καθαρό νεράκι βγαίνει από τα βάθη της γης. Προσφέρεται λοιπόν πλουσιοπάροχα για να πίνει ο κόσμος και να ποτίζονται τα δέντρα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται νερό. Εδώ μια πινακίδα, λοιπόν εδώ, μιλάει για το 1835, Μαρτίου 15, έγινε αυτή η βρύση από κάποιον Θεοδόση. Από κάποιον Θεοδόση. Που το επίθετό του εκεί το έχουν εξήσει. Όπως έχει γίνει και πάνω στο καμπαναριό του Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη. Λοιπόν, αυτός ο Θεοδόσης έφτιαξε αυτή τη βρύση. Το 1831 το Μάρτιο στις 15 Μαρτίου. Εδώ λοιπόν από ό,τι βλέπουμε τα πράγματα
όπως η Δόνας ο Πετρός, δίνοντας με την τριενά του χτυπήματα εδώ στο γύρο χώρο, έβγαλε από τα έγκατα της γης νερό άφθονο που το νερό είναι το μεγαλύτερο καλό στην ανθρωπότητα. Το νερό είναι το παν. Το νερό είναι αυτό που ο πλανήτης μας στα 3/4 του είναι νερό. Ο άνθρωπος στα 3/4 του είναι νερό. Οι μεγαλύτεροι πολέμοι, οι πιο καταστροφικοί πολέμοι έχουν γίνει για το νερό. Οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί έχουν δημιουργηθεί από το νερό. Και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, ή μάλλον πριν πεθάνει, όταν πλησιάζει η ώρα για να πεθάνει, δεν γυρεύει τίποτα άλλο, ούτε χρυσό, ούτε φαΐ, παρά ένα ποτήρι νερό γυρεύει. Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αυτό αγαθό που πρόσφερε ο Θεός, οι άνθρωποι άρχισαν να το εκμεταλλεύονται και αρχίσανε να το πουλάνε, να το σφραγίζουν και να το πουλάνε, και σιγά σιγά να θα μπει στο εμπόριο να λέμε μόνο μας. Ζηλεύοντας όμως ο Δίας, τον Ποσειδώνα που με την τριενά του χάρισε εδώ αυτά τα νερά, από τον κακότο, από τον κοντινό όλυμπο, και ραμοβόλησε αυτόν τον πλάτανο, ο οποίος εδώ μας δίνει καθαρά ότι κεραυνοβολήθηκε ο πλάτανος από την εκδίκηση του Δία. Κατακεραυνοβολισμένος λοιπόν ο πλάτανος έμεινε νάνος και δεν μπορεί να υψωθεί όπως οι άλλοι που θα δούμε ή που είδαμε και που θα δούμε. Να σας βγάλω φωτογραφία. Να σας βγάλω λοιπόν μια φωτογραφία. Για πηγαίνετε φιληθείτε εκεί τώρα. Να δούμε πως κάνουν στην τηλεόραση. Γιατί. Πως κάνουν στην τηλεόραση. Πηγαίνετε κοντά κοντά. Πηγαίνετε κοντά κοντά να τον άλλον. Σόμπα έχεις. Σόμπα. Σόμπα ναι. Εντάξει. Καλό χειμώνα να έχετε. Αθήνα. Αντίθεση. Το Κοροστάσι καινούριο. Λυσία παλιά. Εδώ ήταν η πιάτσα λοιπόν. Καφενείο, παλιό. Σιγάρα, μπακάλικο, με παντοπολί όλα μαζί. Τα είχε. Βέβαια. Πολύ παλιά σπίτια. Το σχολείο ήταν το κονάκι του Βελή και μετά του Φωτιάδη. Και εδώ και σε αυτό το σημείο έχουμε ένα πολύ παλιό σπίτι. Τεράστιο κυπαρίσι. Εδώ λοιπόν
αυτό το τεράστιο και πεπαλαιωμένο κυπαρίσι. Άλλοτε υπήρχε ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Αλλά όσο γκρεμίστηκε, γκρεμίστηκε. Τούρκοι θα τον χαλάσαν, τον γκρέμισαν. Και στη θέση του βρίσκεται τώρα ένα εικονοστάσι, ένα παλιό και ένα καινούριο. Και το κυπαρίσι αυτό, που ο κορμός του είναι πολύ χοντρός. Από εδώ και κάτω, λοιπόν, σε αυτόν τον χώρο, από το κυπαρίσι και προς τον κάμπο, ακριβώς όπως βλέπουμε, όλο αυτό το χώρο με το πράσινο, ήταν η λίμνη, η τεχνητή που είχε φτιάξει ο Βελής για να διασκεδάζει, ψαρεύοντας και παίζοντας με τις παλακίδες του, έχοντας την ψευδέστηση ότι βρίσκεται στα Γιάννενα. Λοιπόν, που έφτανε σε αρκετά στρέμματα τον το χώρο, λοιπόν, είχε γίνει μια τεχνική λίμνη, είχε κόψει τα νερά, είχε κλείσει τα νερά. Α, το παλιό τείχος, τείχωμα υπάρχουν. Γύρω-γύρω λοιπόν, ήταν αρκετά βαθιά. Μπορούσε να πνίξει και αυτός κοπέλες εδώ μέσα. Ακόμα σώζονται. Κουβάρια που είχαν κάνει το φράγμα για να συγκρατούν τα νερά, για να γίνει όλος αυτός ο απέραντος χώρος μια λίμνη. Και ενώ ο Αλή Πασάς, ο τρομερός αυτός άνθρωπος, είχε φτάσει τα τσιφλίκια του μέχρι και τη Θράκη ακόμα, δεν του ξέφυγε και τούτο εδώ το όμορφο και πλουσιότατο μέρος να το καταπατήσει και να το κάνει δικό του. Μία απέραντη έκταση χιλιάδων στρεμάτων στη δικαιοδοσία του Αλή Πασά του Τεπελελή. Ο τρόμος και ο φόβος βασιλιάδων και σουλτάνων. Ο χώρος ήταν μια απέραντη λίμνη. Και στη μέση της λίμνης ο γιος του Βελής είχε φτιάξει μια κούλια και διασκέδαζε με το χαρέμι του, ενώ ο πατέρας του είχε ρωμένη την γυναίκα του, τη Ζεϊμπεντέ. Η Ζεϊμπεντέ, νύφη του Αλή Πασά και γυναίκα του Βελή, βρισκόταν στην αγκαλιά του πεθερού της, είτε το ήθελε είτε δεν το ήθελε, του μεγάλου αυτού τύραννου, ενώ ο Βελής βρισκόταν πότε τον έστελνε για εκστρατεία και πότε σαν επιθεωρητή των τσιβλικιών. Έτσι, εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον χώρο, ερχόταν σαν επιθεωρητής ο Βελής. Και απολάμβανε όλων, αναλαμβάνω ότι απολάμβανε όλων των αγαθών του πλούτου της κλειδής και ευχαριστούσε τον Αλλάχ γιατί ήταν ο πανίσχυρος Βελής, χωρίς να υποψιάζεται καθόλου την ώρα αυτός που διασκέδαζε με τις παλακίδες του
και με διάφορα άλλα προστέρψη της σάρκας του και της ψυχής του. Ο πατέρας του είχε την πολύ αγαπημένη του Ζεμπετιέ εκείνη την ώρα στην αγκαλιά του στα Γιάννενα. Αυτά λοιπόν είχαν τα πράγματα με τον περίφημο Αλή Βελή που ο πατέρας του του είχε δώσει και πολλά άλλα πασαλίκια. Βέβαια το τέλος τους ήταν εχθρό όλων, αλλά δεν έπαψαν όμως ό,τι αναζήτησε η ψυχή τους και η καρδιά τους να το απολαύσουν. Έτσι λοιπόν, στην ιστορία του χωριού αυτού υπάρχει και ο Αλής, ο Πασάς ο Βελής, ο οποίος είχε στη δικαιοδοσία του όλο αυτό το χώρο, την απεράντα έκταση της πεδιάδος που φτάνει σχεδόν μέχρι το άλλο το χωριό Τρινιά. Σάρβε, τα καλύτερα ψάρια έτρωγε και απολάβανε, είπαμε, του κάθε καλού αγαθού και καλονής που σκόρπιζε η φύση δίπλα του. Αυτός λοιπόν είναι ο χώρος της λίμνης, αρκετών στρεμάτων. Που στόλιζε λοιπόν με την παρουσία της ολόκληρο τον χώρο του χωριού. Έχει αποξεραθεί από χρόνια, έχουν γκρεμίσει την κούλια που είχε, έχουν κόψει τα πλατάνια γύρω γύρω που έπειρε περιέβαλαν τη λίμνη και μεταξύ αυτών και ένας πολύ μεγάλος πλάτανος κόπηκε πρόσφατα, δεν τον πρόλαβα. Πάω τώρα τον επετρήσω. Πώς ήτανε. Πολύ μεγάλη ήταν. Σαν τεχνική λίμνη για την εποχή της, τότε δηλαδή. Μέχρι πέρα. Εκεί τα φράγματα. Μια πεθαμένα κάτω. Που μας δείχνουν λοιπόν πως ήταν η λίμνη διαμορφωμένη. Έχουν βάλει εδώ τα τσιμέντα, κρεμίσαν τα παλιά του βάρια, για πάνω στα παλιά έχουν ρίξει τα τσιμέντα. Έτσι λοιπόν η λίμνη ερχόταν μέχρι απάνω το κυπαρίσι του Αγίου Γεωργίου. Εκεί και προχώραγε μέχρι πέρα πολύ που τον έκοψαν άτον εκεί.
το σημείο υπήρχε ένας νερόμυλος που το νερό το έφερνε από κάπου ψηλά. Που τον έκοψαν με τα λεσοπρίωνα. Να δούμε. Ο Πλάτανος δεν ήταν σάπιος. Ο Πλάτανος ήταν γερός. Αλλά βράνε φωτιά πρώτα, τον κάψανε από μέσα. Ο Πλάτανος δεν σβήνει εύκολα. Και κατόπιν με το αλυσοπρίωνο τον έκοψαν. Εδώ λοιπόν, να τον πεταμένος κάτω. Και φέτες πάει για το τζάκι τώρα, πάει για τη σόμπα. Βέβαια, μπορούσα να τον γλιτώσουν τον Πλάτανο, να μην τον κόβανε. Από τους σύγχρονους ανθρώπους, αυτό το μνημείο της φύσης, μέσα σε 5 λεπτά το χαλάσανε, ενώ η φύση έκανε εκατοντάδες χρόνια για να το δημιουργήσει. Έτσι μετρώντας λοιπόν τον κορμό του, στο πιο αδύνατο σημείο του, όχι βέβαια κάτω το χοντρό τη ρίζα που ακουμπάει προς τη γη και έρχεται λίγο το πιο πάνω, το μετρήσαμε και το βγάλαμε 8 βήματα δικά μου. 8 βήματα δικά μου. Αυτό το μεγαλείο της φύσης, αυτό το μνημείο που ήταν καμάρι, περήφανο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τη σύγχρονη τεχνολογία έπεσε θύμα και αυτό του κερδοσκόπου Ερμή. Και εδώ ο κερδοσκόπος Ερμής έβαλε το χεράκι του, μη αφήνοντας τους ανθρώπους να σκεφτούν πιο λογικά, να σώσουν αυτό το ωραίο έργο του Θεού. Το ύψος του κορμού του το βρήκα πάλι και αυτό ότι είναι 8 βήματα μέχρι ακριβώς τον τοίχαλο. Από εκεί και πάνω αρχινάνε και διακλαδωνόντουσαν τα μεγάλα πλέον κλαδιά, πανέβραν προς τα ύψος και ο Πλάτανος αυτός πρέπει να ήταν το λιγότερο 25 μέτρα ύψος να είχε. Με ένα αρκετά μεγάλο πάρτος, περίγυρω τα φύλλα του, τα κλαδιά του. Βλέπουμε και ένα άλογο ναυόσκι μέσα στο λιβάδι της αποξηραμένης λίμνης. Βέβαια αν ήταν χειμώνας μπορούσε να υπήρχε μια γραφικότητα να έχει νερά μέσα και να μας έδινε ακριβώς τη γραφικότητα της λίμνης με το νερό. Αλλά και από το μέγεθος του αλόγου τώρα βλέπουμε πόσο βάθος μπορεί να είχε η λίμνη και που εύκολα είπαμε μπορούσε να πνίξει και ο Βελής όσες κοπέλες ήθελε για διασκέδαση ή για πολιτικούς σκοπούς ή για οτιδήποτε άλλο τον εξυπηρετούσε. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Εδώ λοιπόν, μετά τη λίμνη, ακόμα πολύ κάτω, υπάρχει ένα τοπονύμιο, μια τοποθεσία που λέγεται Παλιοκλήσια. Εκεί είναι ολόκληρος συνοικισμός. Από
την έκταση που βρίσκουν οι άνθρωποι κεραμίδια κάτω, τούβλα, χειροποίγια βρίσκουν. Η τοποθεσία λοιπόν παλιοκλήσα δεν αποκλείεται να είχε και αυτή άλλοτε εκκλησίες τριγύρω σπαρμένες, όπως έχει και εδώ ο γύρος χώρος. Ο γύρος χώρος έχει αρκετά περιμοκλήσα και εξοκλήσα σπαρμένα γκρεμισμένα. Τελειώνοντας και αυτό το ύψωμα προς την ανατολική, βόρειο-ανατολική πλευρά υπάρχει μια τοποθεσία που τη λένε Μελίσσια. Αυτή δεν μπόρεσα να πάω να την ελέγξω, καθώς επίσης και το χώρο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το έχουν χτίσει μια καινούργια τώρα εκκλησία στα παλιά θεμέλια. Δεν μπόρεσα, είναι για άλλη φορά αυτά. Και έτσι, σε αυτόν τον χώρο που είναι σήμερα και το σχολείο, εδώ σε αυτόν τον χώρο που βρίσκεται το σχολείο σήμερα, ήταν ένα μονοόροφο μεγάλο κτίριο, το οποίο κατά άλλους ήταν του Βελί Μπέη το Κονάκι, κατά άλλους του Φωτιάδη του Κτηματία που αγόρασε το τσιφλίκι από τον τελευταίο Μπέη, τον Μουσταφά. Ο Μουσταφάς Μπέης ήταν ο τελευταίος, ο οποίος και πούλησε το τσιφλίκι του, βέβαια το είχε φέρει από τον Αλάχ αυτός, πούλησε το τσιφλίκι που κατήχε παράνομα σαν κατακτητής στο Φωτιάδη, ο οποίος έγινε και μεγαλοκτηματίας. Από αυτόν οι πρόσφυγες που ήρθαν το 1905 αγόρασαν έναν αρκετά μεγάλο χώρο για να καλλιεργούν τη γη. Εγώ τώρα είπα τι είπα, δεν ξέρω κατά πόσο να αληθεύουν αυτά που είπα. Θα δούμε τώρα αν ταιριάζουν και αυτά που θα πείτε εσείς. Ως πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμιλία, έτσι, την τη Βουλγαρία. Πότε ήρθαν οι πρώτοι, το πρώτο κύμα, ας πούμε. Το 2. Το 1902, έτσι. Ναι, το μετά 18. Ήρθαν και το 18. Ναι. Ωραία. Είπανε ότι αγοράσατε κτήματα από το Φωτιάδη. Ναι, ναι. Είναι σωστό αυτό. Ναι. Πόσες χιλιάδες στρέμματα αγοράσατε από τότε. 3.000 στρέμματα. 3.000 στρέμματα αγοράσατε πρόσφυγες. Και τα άλλα έγινε από ελτρίους τους καραγκούνιτες. Ναι, και ντόπια. Μάλιστα. Και γιατί να μην δικαιούσε και εσύ τα απολωτρίωση. Σας δώσανε και εσάς. Δεν μας δώκανε καθόλου. Δεν σας δώσανε τίποτα εσάς. Ωραία. Σας πιάσανε κορόιδο λοιπόν. Εδώ στο σχολείο. Άλλοι είναι διαιρεμένοι. Άλλοι λένε ότι ήτανε του Βελί το Κονάκι. Εκεί ένα μονόγραφο, αρκετά μεγάλο τετράγωνο οικοδόμημα που ήταν, όπως φαίνεται, έτσι όπως μου τα λένε, ας πούμε, κάτι παλί, ότι ήταν κατά το πρότυπο του Γιαννιώτικου της σήματος, ας πούμε, της αρχιτεκτονικής. Ήταν ένα μονόγραφο, δηλαδή ένα ψηλό σπίτι με πολλά δωμάτια μέσα, μάλιστα. Και απόξω ήταν σοφαντισμένο με μπαγλαντί, έτσι είναι. Ναι, ναι. Με χώμα δηλαδή, ε? Όχι με χώμα, πορτσελάνι. Καλά, κατάλαβα εγώ τώρα. Τι πορτσελάνι, πότε βρίσκα την πορτσελάνι. Όχι, ήταν ασβεστόπιαστο ήταν. Ήταν ασβεστόπιαστο, άντε. Και από μέσα είχε το σκελετό με μπαγλαντόπιχες, έτσι που λέμε. Λοιπόν. Για συνάδεια είχε σίδερα γύρω-γύρω. Είχε και καλά επόμενες, έτσι. Ναι, ναι. Το είχε ο Φωτιάδης, ο οποίος αυτός το πήρε από την Πινιλόπη. Αυτός είχε το τσοφλίκι εδώ μέσα. Ναι. Το πήρε από την Πινιλόπη και ο Φωτιάδης πήρε την Πινιλόπη. Πινιλόπη του δικαιούνταν τα κτήματα. Πινιλόπη. Κάποια Πινιλόπη, έτσι. Κάποια Πινιλόπη. Και αυτή η Πινιλόπη τι ήτανε. Αυτή ήταν σύζυγος του Φωτιάδη.
Α, εσύ, τα είχε πριν καυτός δηλαδή. Ναι, ναι, τα απολυτρίουσαν τα χωράφια, άρχισε να πουλάει. Ναι. Πρόσθεσε. Ναι, μόλις ναι. Έγινε η Βενιζέλου τότε, ποιος ήταν ο Βενιζέλος, η Θελαγένεια απολυτρίουσε και τα πούλησε. Ο Βενιζέλος ψήφισε κάποιο νόμο να γίνει απαλωτρίωση, αλλά εκολύετο πολιτικά, κοίταζε πώς, αλλά ο πλαστήρας είναι αυτός που έδωσε το χτύπημα και έγινε η απαλωτρίωση. Ο Βενιζέλος 10 χρόνια το κόλαπτε, το κλωθε. Και τι θα κάνουμε με αυτούς και τι θα κάνουμε με εκείνους και μήπως ξεσηκωθούν οι άλλοι, το κατάσταση πήγαινε πολιτικά. Ενώ ο πλαστήρας, σαν δώρο να πούμε στους Θεσσαλούς, επειδή το στράτευμά του αποτελεί το περισσότερο από Θεσσαλούς, έδωσε τη χαριστική βολή και έγινε η απαλωτρίωση. Σε χρέη, αλλά άλλοι τα είχαν δώσει πιο μπροστά. Δεν κερδίσανε τίποτα. Κανονικά έπρεπε να τους δώσει και αυτόν τον κρέα, έτσι δεν είναι. Αφού χάρισε στον έναν, άντρες και στον άλλον. Το άλλο το σπιτάκι ήταν η αστυνομία. Το καρακόλι. Α, ήτανε οι μπράβοι του αγροφύλακες και τέτοια. Αγροφυλακή. Ναι, είχε ιδιωτική βέβαια. Βέβαια. Την πλήρωνε βέβαια. Εντάξει. Λέει για να περάσει από εκεί πρέπει να σε λες νέα ίδρα, να έχεις 7 κεφάλια. Τον έπαιρνα από εδώ και τον έβγαζε στα γεντριάδα. Κρύπα του με το συντόνι. Τους έκανε τους όλοι. Τους ντόπιους, τσέπαιρνε από εδώ πέρα με το φορείο και τσέπαιρνε στα γεντριάδα. Άλλο ένα τι να σου. Τον έβγαζε στα γεντριάδα καβάλα. Ναι, τον έβγαζανε. Αγόραζε το χωράφι. Και επειδή δεν μπορούσε να το ξεπληρώσει, το ξαναέπαιρνε το χωράφι. Το ξαναέπαιρνε. Ακολούσε το χωράφι. Το ξαναπουλούσε πάλι. Ναι. Πάει και, αυτό, ναι. Και το καπάρο πίσω. Πάει και το καπάρο, πάνε και οι κόποι. Πάνε και οι σοδιές. Πάει και αυτό. Πάει και αυτός, πήρε και αυτός. Τον πήρε ο διάλογος και τον άλλες ο Μήλος, αλλά λέμε τώρα πώς σκεπτόντουσαν. Πώς σκεπτόντουσαν. Γι' αυτό που λες, γιατί η γαλαρία αυτή είναι τη. Υπάρχει καταφύγιο. Σύραγγα, σύραγγα να την πω. Σύραγγα, ναι. Είχαμε βάλει τα πράγματα όλα. Από το χωριό. Από το χωριό το 40 και με τον πόλη. 42. Ναι, 42. Ναι. Και αυτή μέχρι πού έχετε, πόσα μέτρα έχετε προχωρήσει μέσα. Με το φακό. 50-60 μέτρα. Ξέρω. Και ακόμα είχε χώρο. Ακόμα είχε χώρο που είχε. Είχε να πάει. Πού, τι είπαν, πού βγαίνει αυτή περίπου. Κανένα, ήταν σκουτίδα, δεν μπορούσε κανένα στο ίδιο. Δεν μπορούσε. Του δώσε ένα μπάσκελο. Και αυτό τώρα είναι στο δρόμο απάνω, ακριβώς που μου είπανε. Είναι μέσα στο σπίτι. Είναι από σπίτι μέσα, μα έχει και στο δρόμο απάνω κάτι τέτοια. Ναι. Είναι και στο δρόμο, σκάβοντα στο δρόμο κάτι βρήκανε και τα σκεπάσανε κι αυτά. Δεν είναι σκεπασμένο, είναι γαλαρία. Καλά, άλλο είναι αυτό λέμε. Άλλο λέμε, άλλο λέμε απάνω στο δρόμο. Άλλο λέμε στο δρόμο απάνω. Ένα τέτοιο είδος είναι και απάνω στον δρόμο. Και φεύγοντας από το σπίτι πάει η κατεύθυνση λες προς τις Καλιακούδες. Εκεί στο ύψωμα, εκεί μήπως ήταν καμιά παλιά γαλαρία. Καμιά παλιά γαλαρία αυτή και ήταν στα αρχική αυτή που ψάχνανε για μέταλλο. Είναι ο Άγιος Θανάσιος εκεί πέρα. Ναι. Θεμελιωμένη εκκλησία. Ναι. Παλιά, πάρα πολύ εκκλησία και έχει και γαλαρία μέσα του μεταλλίου. Μεταλλίου. Ναι, δεν μου λες αυτή η γαλαρία που λέμε τώρα που ξεκινάει από το σπίτι. Γαλαρία που θέλανε να βγάλουν μέταλλο. Όχι. Είναι χτιστή. Είναι χτιστή θολωτή. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι καμιά παλιά αυτή η έξοδος είναι. Κάτι θα έχει κανένα φρούριο παλιά εδώ. Καρακάστρο θα είχε, ποιος ξέρει, και επικοινωνούσανε με άλλο γιο. Με αυτόν τον τρόπο, η αρχική του μορφή ήταν έτσι, με τα πανηγύρια του κόσμου, με τις τότε διασκεδάσεις, με τα μικρά καφενεία, καφεπατοπολία, εδώ που ήταν τα καρακόλια, η εποχή που σιγά σιγά άρχισαν οι άνθρωποι τα παλιά να τα γκρεμίζουν, αφού ήρθανε και οι πρόσφυγες, αλλάξανε και οι καιροί, βάζουν προσθήκες στα παλιά σπίτια και να προχωράνε στα πιο μοντέρνα.
έως τις βίλες τις κανονικές. Πλατείες. Και σήμερα λοιπόν να έχουν το χωριό τους εκμοντερνίστηκαν οι άνθρωποι με τις τηλεοράσεις τους, με τα σύνδια τους, τα καινούργια, με όλα τους τα σύγχρονα μέσα. Οι άνθρωποι αυτοί, οι φιλειρηνικοί, οι φιλεργατικοί, όπως τους χαρακτήρισα, έχουν λοιπόν καινούρια σπίτια, καινούρια μηχανήματα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις εργασίες της εφοροτάτης γης που κατέχουν. Οι εργατικοί, οι ειρηνικοί, οι άνθρωποι αυτοί έχουν φτιάξει ένα ωραίο χωριό και απολαμβάνουν όλα τα αγαθά και τα καλά από τους κόπους. Έτσι, από αυτό εδώ, το χαμηλόσπιτο, το απλό, ξεπετάχτηκαν αυτά τα μεγάλα, τα μοντέρνα. Μετά τα δημοτικά και τα δημόσια, τη σημαία, και το σχολείο γιορτάζανε την 28η Οκτωβρίου, από σήμερα αρχίσανε παραμονή του Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, φιλεργατική, χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα, και οι γυναίκες από όλα τα παιδιά απολαμβάνουν τους κόπους του υδρότατου. Λάχανα τα πάντα. Λοιπόν, η εξέλιξη προχωράει, όλο και πιο μοντέρνα και πιο μεγάλα σπίτια γίνονται στο χωριό και της εφορωτά της γης που κατέχει και τα πολλά νερά που αυλακώνουν όλο όλη την πεδιάδα που έχει το χωριό στη δικαιοδοσία του. Έχει κάνει τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για να φτιάξουν ένα μεγαλύτερο χωριό, ένα καλύτερο, ένα πλουσιότερο και να επαναφέρει την αρχική πολύχνη που ήταν άλλοτε. Εδώ λοιπόν, εκκλησία, και στον χώρο ετούτον εδώ, πίσω από τον αετό, υπάρχει ένα κελί, μια σπηλιά που ονομάζεται της Ματής το κελί.
Άλλος χώρος που πρέπει να εξερευνήσουμε είναι η τοποθεσία Παλιόμηλος από το μοναστήρι το κατεστραμμένο του Αγιανιού του Προδρόμου και μια τοποθεσία ακόμα έξω από το χωριό στο γήπεδο που λέγεται Μάρκος και συνεχεία σε άλλη μια τοποθεσία που λέγεται Γκάγκπα. Αυτά δεν μπορούσα να τα εξερευνήσω, καθώς επίσης και την τοποθεσία που λέγεται Μελίσια, που υπάρχουν ίχνη από υδρόμυλης παλαιά. Αυτά είναι λοιπόν για το χωριό αυτό που λέγεται Αετόλοφος και που οι άνθρωποι είναι φιλεργατικοί, φιλειρηνικοί, με ευγένεια μιλάνε. Είναι, το χωριό αποτελείται από δύο μέρη, από τους πρόσφυγες και από τους ντόπιους, τους καραγκούνιδες, τους παλιούς κολύγους, οι οποίοι πήραν γη με την απαλωτρίωση και έγιναν και αυτοί αφεντικά. Και έχει γίνει φυτώριο που έχει βγάλει επιστήμονες, έχει βγάλει γιατρούς, δικηγόρους, καθηγητάς και φιλομουσικό χωριό όπως το διαπίστωσα, απόδειξη που έχει και έναν ζωγράφο καλόν με το ατελείο του στο χωριό. Τα έργα του δεν τα είδα ακόμα, τη βιάζουμε να φύγω. Εδώ είναι. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι το κελί της Ματής. Καθώς επίσης και σμίγοντας ο Αετός με το άλλο το ύψωμα, στον Αφιένα κάτω υπάρχει ένα πηγάδι το οποίο και αυτό δεν πήγα να το εξερευνήσω. Αφήνοντας τον Αετόλοφο και σε απόσταση 2 χιλιόμετρων βρίσκεται ένα άλλο κεφαλοχώρι κτισμένο στις όχθες ενός ποταμιού. Οι κάτοικοι το ονομάζουν Καράντερε, δηλαδή μαύρο ποτάμι. Τη γέφυρα αυτού του ποταμού περνάει ένα κοπάδι τώρα, ενώ ακριβώς δίπλα στον δρόμο υπάρχει ένας μεγάλος πλάτανος που πάρε το να τον επνίξουνε κι αυτόν, όπως και τόσους άλλους. Στην Εόξα σε πάμε να σε βλέπουνε.